είμαι μεταξύ δύο αγαπημένων μου φίλων και εκλεκτών συναδέλφων. Κατά σύμπτωση γνώρισα τον Αντώνη τον Παδόπουλο. Μάλιστα. Που ήταν μαζί μου τον Αυξεντίο και έκαμε ότι ένιωθα ότι ήταν καλό για το ότι ήταν σχολείο καλό για το το σχολείο, συγκεκριμένο. για τα μωρά να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο. Τούτο. Να περνούν τα μωρά καλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, να αγαπούν το σχολείο του. Ναι. Πολύ σημαντικό. Δεν το αγαπά κανένα στο σχολείο του. Η σχολεία δύσκολα, ναρκωτικά. Πόξο, γυρίζαν πόξο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε παχυσαρκία. Το πράγμα να ακούω τα τελευταία 15 χρόνια. Όταν είμαι υπουργό, και ακούω στα 5 χρόνια συνδυασμό ότι είμαστε η πρώτη παχυσαρκία. Και μου τηλεφωνάς, ρε μιλώνα, είσαι, έλα πάνω. Να μπορούν να κάνουν. Ένα-δυο χρόνια προδημοτικής, 6 χρόνια δημοτικού, τα οποία αναπτυξιακά είναι τα πιο σημαντικά. Σαν μονάδες υπάρχουν και οι άνθρωποι και η θέληση υπάρχει και η γνώση, απλά το σύστημα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Φίλε, υπηρέτησε για χρόνια. Είναι απλά ένα καθηγητή φυσιολογή. Να τα πούμε, υπηρέτησε για χρόνια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθηγητή, διευθυντή και επιθεωρητή. Ναι. Λοιπόν, φίλε, μιλούμε για το ιερόντερα τη φυσική αγωγή και γυμναστηρίου. Εγώ έτσι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο του. Παράλληλα, είναι έναν ιερόντερα που μόλι το δει, καλούσε σήματα χαρά και αγάπη. Είναι τα κλασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα παιδαγωγό. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Μιλωρά. Λοιπόν, όπως πολλά σωστά είπες, άνθρωπος ο οποίος υπηρετήσε την επιστήμη μας, τη δουλειά μας, τη φυσική αγωγή, στα σχολεία, σε όλα τα επίπεδα. Αφιπηρετήσες πέρσι ναι. Ως επιθεωρητής ναι. φυσικής αγωγής. Μετά από 36-37 χρόνια υπηρεσίας. Πολύ. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλήσατε. Είμαι μεταξύ δύο αγαπημένο μου φίλο και εκλεκτών συναδέρφων. Χαίρομαι πάρα πολύ να μιλήσουμε λίγο για. Κώστα μου, να σου πω. Όταν μιλήσαμε πρόσφατα, είπα ότι θέλω να σε φέρω δαμέ. Ναι. Για να μιλήσουμε. Επειδή ξέρω ότι η σχέση μου με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε από διαφορετικού τόπου. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλήσαμε με τον Μιχάλη για να σε φέραμε, δεν υπήρχε καμιά διαφωνία για τον ίδιο λόγο. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο το όνομα σου, το ποιο εμπούσε συνδεδεμένο. Με την επιστήμη μας και με τον χώρο του fitness όμως. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος με πολλά μεγάλες εμπειρίες. Με την πρόσφατη μας τη συνεργασία λίγο πριν φύς από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ναι. Συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν είσαι τους ανθρώπους ο οποίος σύνδεν το παγιό με το νέο. Γιατί εντάξει ξέρουμε όλοι μας τις παγιές γενιές γυμναστών την νοοτροπία και τα λοιπά, την υποβάθμιση που τρώαμε, καμιά φορά και με ευθύνη δική μας. Δηλαδή είναι εμείς που φταίμε. Και πολλές φορές φταίμε εμείς. Τα κακά του κλάδου που λέω το συχνά, ναι, ναι, ναι. Τα κακά του κλάδου είναι εμείς που τα προκαλούμε τις παραπάνω φορές. Ο Κώστας όμως, γνωρίζοντας μέσα στα χρόνια, νομίζω ήταν και μπροστά και από γενιές που πήγαν πιο μετά από εκείνο. Κοίτα, ήθελα να κάνουμε πράγματα, ήθελα να κάνουμε τομές και να μιλήσουμε σε λίγο για το δηλαδή έχει πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω. Το πώς σου έρχονταν το εισήτες. Εγώ τον Κώστα γνώρισα τον το 2008. Ναι. Είχε το που τότε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ήταν μια μεταβατική περίοδος για σένα. Εμένα ήταν τα πρώτα μου χρόνια στην Κύπρο. Βρεθήκαμε κάτω από την ίδια στέγη να δουλεύκουμε. Ήταν όπως τον παπά μας και μέσα. Δηλαδή ήμασταν μητσί κάτω των 30, όλοι μας. Ναι, ναι. Στα πρώτα μας βήματα πας στο personal training και εμείς δοκιμάζαμε να κάνουμε κάτι αρκετά πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής τότε. Ο Κώστας ήρθε που το πουθενά, βασικά. Περάσαμε ένα χρόνο. Είσαι μέσα. Λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόγευμα που έρχεται η ώρα να μπει μέσα, γιατί το πρωί ήταν στο σχολείο, ένιωθα ότι μπαίνει μέσα ένας μέντορας. Ναι, και όχι μόνο γινό. Όπου πάει, ούλος ο κόσμος είναι γυρών του, ενώ είναι η μασκότ, είναι η μορφή του χώρου. Φίλε, φιγούρα, νομίζω μπορούμε να το αφαισβητήσουμε, φιγούρα ηγετική. Εντάξει. Για μένα ο ηγέτης του είναι. Ο ηγέτης είναι ο τοξικός ο οποίος διατάσσει και κάνει πράγματα. Ο ηγέτης είναι το άτομο το οποίο φέρνει συνοχή και κάνει σαν κοιτάς καλά. Δηλαδή είναι για μένα να σε βοηθήσει, είναι για μένα να σου πει δύο κουβέντες καλές. Νιώθεις ασφαλά γύρω του. Τι τον ένιωσα. Εγώ ήμουν 27-28 χρονών, δεν είχα ιδέα που είναι Κύπρο. Ήμουν 10 χρόνια εξωτερικό, έρθα κάτω, προσπάθω να καταλάβω ήταν που συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε έτσι γνώρισα τον κύριο Μιλωνά.
Εσύ ρωτήσα ποτέ όμως πώς και πιέζεις να γίνεις γυμναστής. Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Πάμε πίσω στο πώς επίεζες να σπουδάσεις. Ήσουν αθλητής, ήσουν μητσής. Ήμουν αθλητής. Να μου κάνεις. Τριπλούν. Τριπλούν. Εντάξει, ήμουν ένας μέτρος αθλητής. Ήμουν έφηβος τότε. Επίενα στους αγώνες, αλλά σκήμω γενικά ο αθλητισμός σκήμω πάρα πολλά. Δεν ήμουν αθλητής ο μεγάλος αθλητής, αλλά ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα, επίενα στις προπονήσεις μου, ξέρω. Εντάξει, ήθελα πάρα πολλά να γίνω γυμναστής. Στο τον εσύ πάνε πολλά και ο Παλάτιος ο Νικολάου. Α, μάλιστα. Είπα του κύριε Παλάτιο, ήταν ο προπονητής μου τότε. Κύριε Παλάτιο, θέλω να δηλαδή μου ήμουν καλά που να κάνεις. Εντάξει. Οι γυμναστές τότε, εγώ στα σόρι, οι γυμναστές τότε και οι γυμναστικοί, σε τα φασίνητα δηλαδή, υπήρχαν τα γυμναστήρια, αν υπήρχαν, ήταν μόνο αθλήματα. Ήταν τα αθλήματα, αθλήματα κυρίως, ναι, τα γυμναστήρια ήταν πάρα πολλά λεία τότε. Υπήρχαν λεία γυμναστήρια, ναι. Για ποια δεκαετία μιλούμε τώρα. Μιλούμε δεκαετία του... 60-70. Από είναι 70-80. 70-80. Μετά τον πόλεμο, 80. Α, μάλιστα. Οκ, οκ. Ήταν ελάχιστα τα γυμναστήρια. Εντάξει, ο κόσμος δεν έβλεπε κόσμο να... Να τρέχει έξω, να κινείται όπως γίνεται τώρα. Ήταν βασικά οι συλλόγοι, φαντάζομαι, οι γυμναστικοί του στίβου. Οι ομάδες, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο παραπάνω. Για να βοηθείς Παλάτιος πρέπει να σου γασιπεί. Γασιπεί, ναι. Τόσο πάντων, εντάξει, κάτι θα εξετάσεις. Τότε... Γιατί ήθελες να γίνεις γυμναστής. Που το πάθος σου για την άσκηση. Ναι, το πάθος μου για την άσκηση. Έξερες να πω το επαγγελμά. Ενώ έξερες να μου κάνω γυμναστής. Έναν περίπου. Όπως όλοι όταν ξεκινούσαμε. Ναι, έβλεπα ως γυμναστές μου στο... Στο σχολείο, εντάξει, την Δευτέρα Λυγίου ήμουν στην Ελλάδα σαν ασυνόδευτος που στείλαν τότε. Α, μάλιστα, ναι, είχε ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο ωραίο Καστρό. Το σχολείο μας που μας πήγε τα σημάδια με πολύ κατοικία δεν έκαναν γυμναστική ένα χρόνο. Ενώ είχαμε πρόγραμμα γυμναστική, δεν έκαναν, τότε δεν είχαν τόπο να κάνεις. Ναι. Τους γυμναστές τους έζησαν στη λύση που μου μαθητής κανονικά, εντάξει, γυμναστές καλοί, όχι που μπορούσαν να κάνουν κάτι. Δηλαδή σκέμουν πολλά, έτσι ήθελα να σου το μόνο να προσφέρω, ένιωθα ότι μπορώ να προσφέρω, δεν ήθελα να κάνω τίποτε άλλο. Μάλιστα. Άρα ξεκάθαρα, έγινε κεντραλισμένος. Τότε μπορούσα να ξεπέρασα και οικονομικά, μπορούσα να κάνω. Ούτε αγγελτικά, ούτε αυτό, πέρασα γυμναστής, ένιωσα μια τεράστια ευτυχία. Κόμμα ανεπιστήμων επίσης. Επία στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι, πέρασα Αθήνα, αλλά επειδή είμαι σαν μαθητής. Πάνω. Πάνω στο. Ήθελα να περάσω κάπου, θέλω να στο Θεσσαλονίκη, τότε άρεσε να πάω. Εντάξει, δεν είναι το Αριστοτέλειο, ρε φίλε. Καλή. Άρεσε μου πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλού Κύπριου στο Αριστοτέλειο. Γενικά, και Κομωτινή, και Αριστοτέλειο, και Αθήνα. Ποιο σχολή, τότε ήταν δύο σχολέ μόνο. Ήταν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πριν ξεκινήσουν να πηγαίνουν Αγγλία, και πριν ξεκινήσουν τα ιδιωτικά τα δικά μα, ήταν νομίζω όσοι πηγαίνουν γυμναστέ, πηγαίνουν ξεκάθαρα Ελλάδα. Ναι, δεν είχε ούτε ιδιωτικά ούτε. Εντάξει, να κάτσω εξετάσει, οι θέσεις ήταν πολλά, δύο σχολές είχε, οι θέσεις ήταν περιορισμένες, γιατί ήταν 24-30 θέσεις, 15 άντρες, 15 γυναίκες. Α, μάλιστα. Συναγωνισμός πολύ, τέλος πάντων. Γυμναστές είχαν τότε. Επί έναν, ναι. Όχι όσο άντρες. Όχι όσο τώρα, αλλά... Αν μην ξεχάνουμε ότι υπήρχε και διπλός κατάλογος τότε, πριν το 2004, είχαν οι κοπέλες κατάλογο δικών τους. Α, ναι. Και προηγούνταν πάντα τον αντρό, διότι μεσολάβανε ο στρατός εμάς και η πλειοψηφία των γυμναστών στη σχολή ήταν κοπέλες. Μάλιστα. Ο ιστός κατάλογος. Μάλιστα. Μετά καταργήθηκε να είναι ένας μεικτός κατάλογος, αυτά όλα. Εντάξει. Και τότε ήταν και οι ειδικότητες. Έπαιρες μια ειδικότητα. Είμαστε οι πρώτοι που ειδικευτήκαμε. Μάλιστα. Ήταν, εσείς ειδικιώσατε... Τετραετή φίτηση. Άρα δεν ήταν γίνον που είχε ο Παλάτιο και η 9 του που ήταν γυμναστή ακαδημία και ήταν τριετής και τα λοιπά. Άρα bachelor conigo. Μάλιστα με ειδικότητα. Δεν ειδικότητα ποιες. Κατά σύπτωση εκτός από τον Αντώνιο Παδόπουλο. Μάλιστα. Που ήταν μαζί με τον Αυξεντίο. Ναι, ναι, ναι. Επίασε κάτι αγώνες και που στρέφουν περπαϊτό και σταμάτησε τον άνθρωπο, σε έβαλε με μέσα. Εγνωριστή ένα νόημα από πού είσαι, είπα από τη λύση. Συναγωνιστής με τον Αυξεντίο Πολυσιώτης, ο άνθρωπος άλλαξε ένα λόγο. Ναι. Μιλήσαμε πάρα πολλά, σχεδόν δάκρυσε ο άνθρωπος. Λέω, σπάζω γυμναστής, τι έτος είσαι, ρωτήσε με, λέω, το πάω τέταρτο. Θα πάω τέταρτο. Είπα στις συμβουλεύσεις του μου να πάρεις ειδικότητα οργανική γυμναστική. Ήταν τότε που ήταν ακόμα, έτσι ήταν στο... Α, μάλιστα, ήταν η μόδα, ήταν, δηλαδή, μιλούμε, ήταν
Ότι και να του είμαι και ασχολείται καμιά φορά. Εμάς προσπαθήσεις και είσαι πράγμα που γίνεται. Λέω εντάξει, αφού είπε ο... Είσαι και γυμναστήριο ο γιος Παδούλος. Τος πάντων και επιλέξα, ήταν μας στην πουλούν του Πανεπιστήμου, όπως η τελειόφοιτη τότε, αν πιάσαμε τότε κάτω, ήταν πιο δύσκολη με πιο δύσκολους χαρίτες. Εντάξει, προσπάθησα πολλά, αρέσκα μου. Εντάξει, πέρασα κανονικά, στράφηκα πίσω. Μάλλον που τέλειωσα έκανα ματήσεις στην Νομαρχία και διορίσαμε στην Καλαμάτα. Α, μάλιστα. Ήταν να μείνεις Ελλάδα δηλαδή. Ήρθα στην Κύπρο, μετά από 15 μέρες στείλαμε αυτό ότι η διορία πρέπει να αποδεχτώ. Σκέφτομαι να φύγω, να με φύγω, αλλά ήθελα να μείνω στην Κύπρο. Αλλά αν έβρω καμιά δουλειά να μείνω στην Κύπρο. Διορίζουν τα γλυόρα οι καθηγητές τότε. Τσικάτον ναι. Όταν ήρθα στην Κύπρο είχα αριθμό 144. Και έκανα διοριστό. Φίλε, για σχέση με τώρα, πολλά καλά. Ναι, περίμενε να μας πει πώς διορίζονται να ρωτήσω. 11 χρόνια διοριστό. Σκέφτω πώς διορίζονται. 11 χρόνια διοριστό. Ναι, ήταν που μπήκαν οι φουρνιές μέσα. Αλλάξαν και οι καταλόγοι. Ενώ είναι μεικτός κατάλογος, ξανά έγιναν από την αρχή. Έκανα 11 χρόνια διοριστό. Όμως δούλεψα ενόργανη γυμναστική. Άρα η πρώτη σου δουλειά στην Κύπρο ήταν ενόργανη γυμναστική. Πριν πάμε στο. Sorry, επειδή σημαίνει την κυρία που θέλω να. Έχει πολλού που δεν ξέρω. Δεν σε έκανα ανατομία στο Πανεπιστήμιο. Βασιπτούμε κανονικά. Και εμεί. Δεν το φτάσαμε κάπου. Το φτάσε. Η ανατομία γίνεται στο Ανατομείο τη Ιατρική. Ένα δωμάτιο που μύρισε. Φορμόλι. Ήταν τα πτώματα πα στου πάγκου. Κομμαθιασμένα. Εντάξει, εμείς έκαναμε μυολογία. Μυολογία, το οστικό σύστημα, τα οστά. Τα νεύρα, ξέρω, ήταν ωραία. Συνδέσμους. Ήστα σταματήσαν τώρα. Ναι. Μετά είχαμε. Δεν μπορούσαμε μετά να το πέφταν έξω. Τώρα, για να καταλάβεις, έχει... Εντάξει, simulation. 3D. Αλλά στέκοφε ο καθηγητής, ο ανατόμος, το όχι δείχνες του. Είναι σαν κεφάλι του, ήταν κεφάλι, ο δικέφαλος ο Μοιραίος εδώ, έδειχνε μας το έχω φτιάχνει και μιλήσουμε στο μυαλό σου, ως τώρα είμαι στο μυαλό μου, είναι έντονη η κατάσταση. Τόσο πάνω στάδια στην Κύπρο, να ψάξω δουλειά, η δικότητα μου ήταν, είμαστε πως πρόσφου τελειώσαμε την οργανική μας στιγμή. Εντάξει, ρώτησα από εκεί πολλά, τελικά... Είχες σχολές, την οργανική. Είχες σχολές, ναι. Ήταν... Δημιουργήθηκαν αρκετές σχολές. Λόγω της μόδας. Λόγω της μόδας. Εντάξει. Εντάξει, την τσινή δεκαετία η Ρόργαρ ήταν. Είχαν την ίδια προβολή με τον Στίβον και τον Ολύμπη, λόγω των Ολυμπιακών. Ναι, λόγω των Ολυμπιακών. Ήταν το υπόλοιπο κομμανέτσι που είχαμε γίνει τα τέλεια πράγματα. Τα δεκάρια, ξέρω εγώ. Ταξίστα στην Κύπρο, ψάχνα δουλειά. Εσύ από τον αφείο ή να βρω μια δουλειά να δουλέψω. Τέλο πάντων. Τυχαία εντελώς συμπτωματικά, έθελε κάποιο γυμναστήριο γυμναστή. Το πήσε με ένας φίλος και είπε τηλέφωνο την κοπέλα. Γεια σας, είμαι εγώ Κώστας ο Μιλωνάς, τελειώσαμε ειδικότητα. Είμαστε ότι θέλετε γυμναστή. Ήταν θέλα πολλά, καλά να συνεργαστούμε να θέλετε. Ήταν η κυρία Λόλα Παδοπούλου, ήταν η γυναίκα του Αντίου Παδοπούλου, ο οποίος πέθανε μόλις πια πίσω, ύστερα που λέει πέθανε. Μάλιστα. Ήταν η γυναίκα του, πήγα να με δει στο γυμναστήριο. Θεμιστοκλή δεν ρίσαν τα δεστά που κάτω έναν υπόγειο, θυμούμε. Και μιλούσαμε και είπατε εσύ μετά, που είσαι, που είμαι που την, είπα, είμαι που την λύση. Άμα της είπα που είμαι που την λύση, αυξητή, και ξέρω, η κοπέλα άλλαξε το ύφος της, έγινε μια, ναι, και είπα της συμπτωματικά, γι' αυτό. Και δούλεψα με την κυρία Παπαδοπούλου, την Λόλα, 10 χρόνια. Μαζικό αθλητισμό, ενώ για την αστική θα είχαμε καμιά 700 μωρά νομίζω. Είχαμε λεωφορείο και φέρνουμε τους τσαμίες και έκαναν τους μάθημα. Σκεφτείτε, Μιχάλη, από όσον κόσμο μιλούμε πολύ τότε. Κόσμο. Ήταν υποδιάλυση το γυμναστήριο, ήταν... Δεν έβρισκε γυμναστή, δεν είχε τότε. Ναι. Και όσοι εμπήγανε... Πέφτει κάτω η ποιότητα. Κοίτα, είναι εύκολες ειδικότητες. Είναι όργανοι, δεν θέλεις... Πρέπει να είσαι υγιής στο μυαλό. Δηλαδή τώρα, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με ζητήματα ευημερίας και προστασίας στον αθλητισμό. Παραμόνο καταγγελίες που έχουμε. Έχει πολλά αθλήματα, αλλά έχει πολλές καταγγελίες που είναι όργανοι. Ναι.
Και αν ψάξεις λίγο να δεις γεννηθείτες, είναι προπονητές και προπονητρίες ανατολικού μπλοκ, πρώην ανατολικού μπλοκ, ναι, με την νοοτροπία την κακή των προπονητών του Κομανέτσι, yeah, την οποία κουβαλούν κόμμα, ενώ οι Αμερικάνοι αλλάξαν τη φάση τούτη. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις τον αθλητή σου σε ένα περιβάλλον κακοποίηση και να περιμένεις ότι να πάει και καλά ή να μείνει. Επειδή έτυχε να πάει καλά τότε μια... Ναι, έτσι ξεκίνησε την κουβέντα. Μιμηθήκαν όλοι, ήταν που κάνουν οι γονάτες, οκ, έδωρα να τελικά οι προβλές της. Το τάφινες πλέον στον αθλητισμό, νομίζω. Δεν θα την είπω, τη Σίμον Μπάιλς. Σίμον Μπάιλς ήταν από εκείνους που κακοποιηθήκαν, που γίνει το σύστημα. Στην προηγούμενη Ολυμπιάδα έκαμε να αποσύρθηκαν και είπαν η ψυχή μου για έναν καλά. Κυκλοφορά τον ντοκιμαντέρ τώρα, αξίζει να δείτε την πορεία που έκαμε τα τελευταία τρία χρόνια από 21 ως τώρα. Σάρωσε τα ούλα τώρα στους Ολυμπιακούς. Σάρωσε τα. Γιατί ρυθμίστηκε. Δύσκολη. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι Βουδαπέστη. Εκεί μέσα έχουν σχολή, καλή είναι οργανίζει, έχουν και πρωταθλητές. Ο ένας από τους καθηγητές μου ήταν ο προμονητής του Ζόλταν Μάιερ. Το λοιπόν. Ζήσαμε την νοοτροπία, τη βάναυση. Δηλαδή, πέφταμε γκρεμό τσακιζόμασταν. Σκέφτομαι τώρα 15 Κυπρέους πώς ήμασταν. Δεν είχαμε ιδέα που είναι οργανή. Άλλον του να μιλήσουμε σε λίγο για το. Γιατί δεν έχουμε ιδέα που είναι οργανή. Φτιάχνει ήταν παιδεία. Λοιπόν, πέφταμε από τα όργανα κάτω. Τώρα μας ο καθηγητής, no problem. Ο sports hospital is near. Τα δίπλα μας στο αθλητικό νοσοκομείο. Ήταν, ας ήταν άλλο σημείο, είχε σημασία, ας πούμε. Ζήσαμε την νοτροπία. Εγώ έκανα πρακτική μέσα σε σχολεία όταν ήμουν τεταρτοετής. Και πραγματικά μιλούμε, ήμουν σε μια φάση που έπρεπε να συμβαίνουν το πράγμα. Δοκιμάζαν τα μωρά στην οργάνη να παίξουν πριν την προπόνηση και τρώγαν μπουφωνές μέχρι ξύλο. Ήταν ένα περιβάλλον το οποίο κράταν και είναι νοτροπία τη Σοβιετική Ένωση, ότι είναι αυστηρό άθλημα είναι οι οργανοί, είναι επικίνδυνο, που όντω είναι, αλλά έχει να αγαπήσει με μωρά, πεντάχρονα. Πρέπει να παίξω, πρέπει να είμαι διασκεδαστικό. Είναι στρατηγική πειθαρχία. Είναι εύκολο. Εντάξει, είναι γυμναστική, γι' αυτό έχει πολλού προπονητέ. Ναι. Κατά αυτή την περιουσία, μόνο όσον αφορά το σαν άθλημα. Σε παιδαγωγού. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο παιδαγωγό για να κρατήσει ισορροπίε. Ναι. Διότι εντάξει, υπάρχει ο θυμός, υπάρχει το ρίσκο, υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι. Να είσαι αυστηρός. Στα θέματα ασφάλειας. Στα θέματα ασφάλειας, καλύτερα εκτέλεση των ασκήσεων. Δεν μπορεί να είσαι αυστηρός συνέχεια, επειδή μιλούν, παίζουν τα μωρά τους. Ναι. Εντάξει, το πράγμα, επειδή έκανα και σεμινάρια, ήρθαν Κινέζοι, Ρωσίδες, και έκανα μας σεμινάριο και πρακτική, και φοβήθηκα, εγώ ήθελα να φύγω να μου κάνω στα μωρά. Okay. Τα μισά μωρά άμα ζήξουν τα ζεστάματα, διατάσεις, πώς γίνονται η ευληγησία ή αυτή, βάναυσα πράγματα. Τα μισά μωρές υποστήκαν και άντε αντιγονείς τους και φύγαζε γκλαμμένα. Ήξερα την νοοτροπία μας, σηκώνουμε έτσι πολύ πίεση, όμως ήταν... Μα είναι καλή πίεση. Είναι φυσιολογικό κιόλας. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Κοινές που τα δέχονταν τότε, είχε λόγους που τα δέχονταν. Ήταν η μόνη διέξοδο που τη φτώσαν, ήταν ο μόνος τρόπος να φύγει εξωτερικό. Ακριβώς. Κατάλαβε, δεν είναι υγιές το πράγμα. Είναι έτσι είναι. Και κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε το άθλημα. Ναι. Και όχι, πτώσεις πολλές, θα παίζεις που το πονώσει. Εγώ σου πω, πέφτουν και τώρα, λέει, πάνε να σκοτωθεί. Εντάξει, δουλέψαμε καλά, πολλά ωραία. Συνδυάσαμε την πειραγωγική. Τα μορούθια. Είπε κάτι πριν, είπε μαζικό αθλητισμό. Μαζικό αθλητισμό, και δούλεψα λίγο με την εθνική έτσι, με την οποία παρακολούθησα, έκανα ζηλέ προπονήσει. Σαν προεπελτιώθηκα, με μια ειδικότητα. Και σταματάτσαμε. Είναι ασκαλή. Το έναυσμα, ναι. Μετά πρέπει να δουλεύει. Θέλει δουλειά δική σου, θέλει μόνο σου. Εν τω που λέμε τώρα στι μέρε του Μιχάλη, η επαγγελματική κατάρτιση, η διαβίω. Τούτο βασικά είπε ο τώρα, έκαμε το εστίχτο. Εμείς λέμε το με λέξεις πλέον ότι τελειώνεις το πανεπιστήμιο, είναι το ξεκίνημα, είναι το σκαλοπατούι και οφείλεις στον εαυτό σου σαν επαγγελματίας να κάνεις πράγματα. Φαίνεται μου εντυπωσιακό το ότι εσύ αντιλαμβάνεσαι το που τότε και τώρα βγάλει λόγω σαν μας μαγιά με τους συναδελφούς. Σαν έστικτο, σε όλες τις αυτές μου ήμουν έτσι, δηλαδή ήμουν και προσεκτικός, αλλά έλαμε γιατί να το κάνω έτσι, αφού είχε άλλους τρόπους να το κάνεις. Να είμαι πιο καλό, να αγαπηθεί το άθλημα, να μην φάτε ο γονιός. Διότι παρά γονιές θεωρούσαν και θεωρούσαν φούντας στην αρχή. Ναι, είναι λογικό. Θεωρούσαν και αμέσως και ύστερα σιγά σιγά φέρει παπάζουν με τα λεωφορεία. Πρέπει ο γυμναστής να είναι ισορροπημένος. Πρέπει
που είναι η κατάρτιση, η γνώση, η πείρα. Αλλά έχει παιδαγωγική, με άλλη υπόθεση παιδαγωγική. Με ανθρώπους να μπορεί να χειριστείς, να χειριστείς καταστάσεις, να τις φέρεις εις πέρας και να νιώθεις ότι έκανα κάτι, είναι όλοι ευχαριστημένοι, ήταν το δίκιο τους. Μάλιστα. Και κυλάει η ζωή κανονικά. Τον το πράγμα έκανα το που μου διευθυντής. Πρέπει να το συζευθεί, δεν το μαθαίνεις δηλαδή. Πρέπει να σου πω, κάποια πράγματα κουβαλάς τα μαζί σου. Θεωρώ ότι ένας καλός γυμναστής θα μπορούσε να ήταν και πολλά καλός διευθυντής ενός σχολείου. Και αποδείχτηκε και άλλη. Γιατί εσείς δεν μπορεί να κάνουμε στον αθλητισμό. Διηγούμε ομάδες, συνέχεια. Και ειδικά σε ομάδες με ανθρώπους με παράξενες προσωπικότητες, έντονες προσωπικότητες. Διαφορετικές, άλλες ηλικίες, άλλες ανάγκες. Λίστα προβλήματα γλύωρα. Ναι. Άμε μπαμ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σκεφτώ ένα μπαμ. Οπότε ακούσα διαδικασίες του Υπουργείου. Σου έκανα κάτι μόνο μου. Με τη δική μου ούτε αυτή. Δεν ευκέβαζα εγκυκλίου, ούτε και εμένα εγκυκλίου δεν ευκέβαζα στη ζωή μου. Ήταν έτσι στην παστογραφία. Όχι, να βρούμε τον Πελαμπαρδόρα. Ενημερώναμε η βοηθή μου, ξέρα ότι εντάξει το σχολείο είναι κύλα μια χαρά. Και έκαμε ότι ένιωθα. Ότι ήταν καλό για το σχολείο το συγκεκριμένο. Για τα μωρά να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο. Τούτο. Ήταν η πρώτη μου σκέψη. Ανθρωποκεντρική και μαθητοκεντρική προσέγγιση. Να περνούν τα μωρά να είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, να αγαπούν το σχολείο του. Πολλά σημαντικό. Δεν το αγαπά κανένα στο σχολείο του. Μισούν το. Όταν μισά στο σχολείο εγώ σου. Δεν το πού βαθμό σπίτι. Εγώ έφυγα το σχολείο με 13, δεν μου αρέσει το σχολείο. Τρία χρόνια ηλικίων δεν ήθελα να πιένω. Ήμουν αθλητής, ήμουν σε ένα σχολείο το οποίο ήταν υπερβολικά αυστηρό. Ο διευθυντής αθείος μου. Πώ τη μάνα μου. Ποιο σχολείο. Ήμουν στο Μακάριο, στη Λέρνα. Πώ το ζωγα Μιχαήλ, αν τον θυμάσαι. Πολύ αυστηρό ηλικία. Υπεραγαπώ τον και τώρα που τελειώσα ναι. Πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Τότε όμω ήμουν ο λόγο τη σύγκρουση. Δεν εντερκάζα μέσα. Ναι. Επειδή είναι αγάπη των σχολείων. Και όχι γιατί είναι το αγάπη των σχολείων, επειδή κανένα τότε δεν αναγνώριζε το γεγονό ότι εγώ ήμουν καλό μαθητή. Δεν ήμουν βλάκα. Ήμουν πολύ καλό αθλητή. Προπονιούμουν 4-5 ώρε τη μέρα, αλλά δεν τον αναγνώριζε κανένα. Είναι το χειρότερο λάθο. Και στα σχολεία συνήθω αναγνωρίζονται μόνο οι αριστεί μαθητέ. Μάλιστα. Το οποίο εγώ καταπολέμησα, δεν μου αρέσει καθόλου. Το σχολείο δεν έχει μόνο αριστεί μαθητέ. Έχει μαθητέ και μεσαίου επίπεδου, έχει μαθητέ οι οποίοι παίρνουν τα γράμματα. Και μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα. Ναι, η έρευνα του Υπουργείου που έγινε η τελευταία έδειξε ότι το 45% των μαθητών των γυμνασίων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα μαθήματα. Ναι. Όμως είναι τα μωρά, επειδή είναι υποχρεωτική φοιτησή, είναι και μέσα στα σχολεία, είναι και μέσα στην τάξη. Ναι. Του είναι τα μωρά πρέπει να τα εκμεταλλευτείς διαφορετικά, να τους δώσεις αξία δηλαδή. Ναι. Το έχει αξία στο μωρό, βάρ' το υπεύθυνο. Μην το καταϊγέψεις που λέμε, μην το αποβάλλεις. Τα σχολεία δημιουργηθήκαν για να εκπαιδεύουν για τη ζωή μετά. Τα σχολεία στην Κύπρο να εκπαιδεύσουν για παράδειγμα εξετάσεις. Γι' αυτό, λαλό, το πώς έπρεπε να είναι, που τη στιγμή που η κοινωνία, στην κοινωνία ο κάθε ένας έχει ο ρόλο των δικών του και σημαντικός, έτσι πρέπει να είναι η προσέγγιση στα σχολεία. Ασχοληθεί κανένας με τους που τα πελώνουν τον μαθητή, ρε φίλε. Τα πελώνουν τον μαθητή, είσαι κακός. Είσαι κακός, είσαι παραβατικός κτλ. Ξέρεις το πολλά καταργοστά ότι αν τα πελώνεις έναν μαθητή, κοινό μπορεί να κάνει μαθητής αυτόματα να εκπληρώσει την προφητεία. Είναι το που λέμε αυτό εκπληρούμενη προφητεία. Τα πελώσες με, είναι να σου δείξω. Θα σε εκδικηθεί. Είναι να σου δείξω ότι όντως είσαι δίκαιο. Τέλος, είναι υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, με εκείνο το 45% που λέει, μπορεί να έχει έναν πολλά δαλαντούχο μαχαίρ κάτω. Πελεκάνος. Κάμνει σταύματα. Είχαμε πολλές συζητήσεις. Μετά που εγώ επέμενα να γίνει μια έρευνα, έκανα την τελικά στο Υπουργείο και αποδείχτηκε περίτρανα ότι το 45% των μαθητών δεν κάνουν διατάξεις. Δεν μπορούν τα μωρά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάνουν μαθητές. Κάμε τεχνικές σχολές. Που το γυμνάσιο. Μάλιστα. Δηλαδή να έχει και 5 τάξεις με μηχανήματα μέσα, μάλιστα. Να έχει εκπαιδευτές, τα μωρά του να κάνουν τα απλά μαθηματικά, απλές φυσικές σχέσεις. Ναι, 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 ναι. Να μάθουν να θκευάζουν, να κάνουν τους υπολογισμούς τους και να μπαίνουν στα εργαστήρια τους σιγά σιγά να δουν το πράγμα να αρέσκει μου. Αν μου αρέσκει, θα συνεχίσω και μετά μάλιστα. Να έχω τεχνίτης. Μάλιστα. Έχουν τα μωρά μέσα στο σχολείο καταπιεσμένα, νευριασμένα, να περιμένουν να περάσει, να κλείσουν τα 15 που. Είναι υποχρεωτική φοιτησή στο σχολείο για να φύγουν μετά να αναπνεύσουν και να κάνουν και να δώσουν την ευκαιρία που δώσουν στο σχολείο. Και κάνουν σωστή τεχνίδι. Τεχνίδι. Να μπορεί να ανοίξει τη δουλειά του. Στα σχολεία έκανα πράγματα με τους μητσούς.
και προσέχαν τα, σταματούν οι ζημιές, ελέγχουν το σχολείο με την καλή την έννοια. Δεν γίνονται πελάρες. Φρονιμεύει, κουρέσει του δίπλα σου, κύριε. Ένα... Άρα έβαλε στους και κάμουν στην κατασκευές και μετά προσέχανε κιόλας. Ναι, επειδή έβαλαν το σέρκος πάνω και έγραφαν τα ονόματα τους με τα πέλα και εμένα. Επειδή έβαλαν το σέρκος, κάμουν στους να μέρος της κατάστασης. Πρέπει να ανοίγουν, να μέρος. Να ανοίγουν, they belong. Και να νιώθουν χρήσιμοι ότι στον το σχολείο, ο διευθυντής μου, ο καθηγητής μου, έκαμε το πράγμα, είναι δικό μου, προσέχω το, αγαπώ το σχολείο μου, δεν θα δείχω κανένα να το πειράξει. Τούν τα πράγματα. Πρώτα κάπου και άλλοι, δεν ξέρω. Εντάξει, πόσο απλά είναι. Πολλά απλό. Λοιπόν, πολλά απλό. Φίλε, να σου πω, το να είσαι παιδαγωγός, καθηγητής, δεν είναι εύκολη δουλειά. Πολλά εύκολη. Στην Κύπρο όμως, θεωρούμε ότι είναι ο καλοπιερωμένος υπάλληλος του δημοσίου. Μπαίνει μέσα. Είτε δουλέψει, είτε δουλέψει. Βασικά, εκτελεί ένα πρόγραμμα ύλης. Χωρίς να θέλει να ασχολείται με τον άνθρωπο. Ακόμα τον Κώσταν να μιλάει και... Ωραία, αμώ το άλλο. Έτωσε έναν πλάσμα, ρε, αμώ το που σκέφτεται ανάποδα. Άνθρωπον πρώτα, ναι. Τον άνθρωπον πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Και δουλευκεί ρομποτικά. Έχει την εγκύκλωση, ναι. Πράγμα είναι έτσι, έτσι, να έτσι, έτσι. Να βλέπεις μωρά μας στο σχολείο, μαραζωμένα, λυπημένα. Να βλέπεις μωρά τα οποία έρχονται... Μίζερα, διότι έμπαιρνουν καλά και μέσα. Καλά και ξέρω ότι να μείνω 6-7 ώρες μες στο σχολείο και είναι μπορώ, κύριε, και είναι κύριε. Άφησε το πάνω μου. Έκανα προγράμματα, έκανα δεύτερο πρόγραμμα μες στο κανονικό το πρόγραμμα. Ωραία. Μόνος μου. Δεύτερο πρόγραμμα μες στο κανονικό το πρόγραμμα. Και ξέρω διότι ο Μάριος, ο Κώστας, ο Μιχάλης, την πέμπτη ώρα που έχουν να μάθει να μπορούν να είναι είναι μόνο διευθυντή για δουλειές του σχολείου. Μάλιστα. Και γίναν κατασκευές πολλές. Κύπη, νερά, η συντριβάνια, τρέχα, γυμναστήρια. Ναι. Εγώ ξέρα μόνο για γυμναστήριους, τι τους μάχησε. Έκανα πολλά πράγματα. Εξαλαφρώναν οι μικροί τάξεις πρώτα. Έρχεταν οι μικροί, προσφέραν. Ένιωθαν το σχολείο δικό τους. Συντή μου τώρα βγάλε με έξω. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρα μεγάλη κουβέντα. Ξέρα όμως ότι αν κάνουν κάτι... Εν υπολογή. Και ακούσω παράπονο που καθηγητή. Εν υπολογή. Σημαίνει ότι σβήνεσαι ότι έχει πολλά μωρά που θέλουν να αποσυθήσουν. Και επικράτησε μια τάξη και πήγε χτυπήσαν το πάρα πολλά οι γονείς. Τι είναι η μητσί που είσαι μαζί σου, επειδή φαντάζομαι ότι είχαμε το σχολείο. Ξέρεις να που κάνουμε τώρα. Μην τηλεφωνούμε εγώ. Μην τα απασχολούν. Ασχολήθηκα, πήγαν λοιπόν τεχνικές σχολές. Ας ωρα. Ναι, και πήγαν το στρατό τους, ευκήκαν μια χαρά, κύριε, με ευχαριστημένος κύριε. Και νιώθω ευτυχία πολύ, ας πούμε. Νιώθω ότι ένα μικρό λιθαράκι είναι ευλογημένο. Νομίζω είναι μόνο μικρό. Γιατί σε αυτήν την ηλικία, τούτη ηλικία και τα βιώματα μπορεί να καθορίσουν το υπόλοιπο της ζωής. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και είπε, η σχολεία δύσκολα, ναρκωτικά. Πόξο, γυρίζαν πόξο. Α, να πουλούν. Που τα κάγκελα. Καπνίσματα, ποτά, έρχονταν με τα ποτά. Σιγά σιγά καταλάβαν, μιλούν τους στο γραφείο. Λένε, τιμούρισα κανένα μωρό. Συνέχεια. Κουβέντα. Είχα και δυο γυμναστές τεράστιους του Τσικάγο. Ποιον που ήταν? Ο Νίκος Ευρυπίου και ακόμα ένα παιδί ήταν στην Πονάδα. Και εξαλείψαμε τα... Τελικά ο γυμναστής, ξέρει, ο ρόλος του μας στο σχολείο είναι... Αλλά να δίπλα από διευθυντή. Επειδή ήμουν και ο γυμναστής και δημιουργήθηκε ένα γλυάν πολλά αγαπημένο. Δηλαδή, παρ' πέτα δίπλα μου, δεξιά αριστερά, είναι... Και να προσπαθούσαν να έρθουν, δεν κοντεύχαν κανένας. Το πράγμα γίνεται εφόσον είσαι έξω στο σχολείο. Πιάσα σχολείο, πιάσε πολλά σχολεία και ρωτούν πώς λέμε τον διευθυντή σου. Για να ξέρω το πάνω του διευθυντή. Αφού είμαι στο γραφείο λίγο ημέρα κλεισμένος. Μου κύριε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε μια φορά. Πώς είναι να πάει, πώς είναι να πάει. Έγινε. Δεν μπορεί να γίνει. Εγώ γραφείο δεν και καθόμουν. Ούτε ξέρα, ούτε, δηλαδή, εκτός το ότι μου αρέσκε, ήθελα να είμαι έξω να βλέπουν, είμαι έξω να μιλούσα με μητσούς γιατί για να... Τούτο σημαίνει management, τούτο σημαίνει διοίκηση και ηγεσία ενός σχολείου. Το πράγμα νιώθω ότι έφυγε από τα σχολεία και νιώθω μια ικανοποίηση ότι έστω και γίνει το λίγο προσφέρω στα μωρά. Ναι. Στα μωρά, γι' αυτό μου ασυντζαμε, ναι. Γι' αυτό είμαστε και η δουλειά μας εν τούτη πρώτη. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Είναι όλοι του 20, δεν είναι όλοι του 19. Έχει μωρά που εμπόρουν. Εμπορούμε με τα κριτήρια. Εμπορούμε με τα κριτήρια. Μπορεί να μπορούν για κάτι άλλο. Ούτε την πίεση, την ένταση και το ρυθμό που έχουν τα σχολεία. Ιδίως στα λύκεια. Επειδή είναι λάθος ο μπούσουλας. Ο μπούσουλας είναι λαθασμένος. Πολλά λαθασμένος και ξέρουν το. Και στο Υπουργείο ξέρουν το. Αλλά
πρέπει να βρεθεί κάποιο ο οποίο. Να σε βουλήσει. Να σε βουλήσει, να πάρει ευθύνες. Να διαμορφωθεί η καριέρα μου. Τον το πράγμα όμω θέλω να το κάνω και θα το κάνω. Mm-hmm. Εάν υποθούν πέντε άτομα να πουν το πράγμα. Έχει αλλαγή μαζί. Και αλλαγέ να γίνονται αμέσω. Ναι. Τούτη καθυστέρηση, δηλαδή να γίνει μια δουλειά σε ένα σχολείο. Στείλε τηλεφώνα, περίμενε. Μόνο αυτόνομα τα σχολεία. Mm-hmm. Η αυτονομήση είναι κάτι το οποίο θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Θεωρείς εσύ λειτουργός αυτόνομα και επειδή ήσουν εσύ ένας διευθυντής ο οποίος έκανε πρωτοβουλία σε νοιάζεσαι στο σχολείο σου και τα λοιπά, έκαμες πράγματα. Θα μπορούσε να αυτονομηθούν. Θα έπρεπε να αυτονομηθούν. Θα έπρεπε να αυτονομηθούν. Ναι, εν είμαστε η μόνη χώρα που το κάνουμε. Είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο, πόσα μωρά έχεις, 400. Έχεις ένα budget 50.000, 100.000, που είναι τίποτε. 100.000 ευρώ. Για διαχειριστής, σωστά. Θέλεις κάτι, να βγουν οι προσφορές, τρεις προσφορές, να διάσεις τα κόμενη στο Υπουργείο, να ξέρει mm-hmm. που γίνεται και να, γίνεται, να φέρνεις τους εργολάβους κοντά, ότι, δηλαδή να τα κάνεις γλύο, να στο μία να τελειώνει. Μια δουλειά στο σχολείο για να γίνει, αν πάρεις τη διαδικασία, στην οδό, έκλεισα τα σχολεία, αν είσαι του χρόνου. Δεν διαδικασία με τα air condition. Πόσο, τρία χρόνια που να πάρει για να... Για να μπουν. Ενώ ήταν το σχολείο αυτόνομο. Βάλε τα. Σε μια αυτοάν να βάλουν. Βάλε τα ρε. Ποια είσαι τις προσφορές και η περιοχή για να... Ναι. Μοιάζονται, ακριβώς. Θέλουμε 100 air condition, με αυτήν την προσφορά. Μάλιστα. Εδώ κοστοζάμε. Και εσένα, δηλαδή, αν γίνει έτσι, οι δουλειές θα γίνονται πολλά πιο γλύωρα. Είναι πιο ευέλικτο, ρε φίλε. Είναι πιο ευέλικτο. Όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο είναι κεντρικό, έτσι δουλεύει και εντζήλα. Και ένα σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία. Αν ξεκινήσουν και γίνουν αυτόνομα, πολλά πράγματα επειδή. Όλα τα μωρά, ο γονιός του ενός μπορεί να είναι υδραυλικός του άλλου. Ενώ δημιουργάς ένα community που μπορεί να δουλεύει. Μπορεί να βοηθήσουν και να βοηθούν για το σχολείο. Έχει κανένα γονιό ο οποίος ξέρει να κάνει κάτι και θα πάει μέσα στο σχολείο του κοπελουθιού του να το κάνει. Ακριβώς. Και αφιλοκερδός. Ναι. Είμαι χαμηλών κόστος. Το αφιλοκερδός δεν το θέλω εγώ, χαμηλών κόστος. Αφού έτσι έκανα εγώ, το σχολείο. Ποιο βάζ του είναι υδραυλικός. Με έναν κύριε, δεν τον άρχεται αν μπορείς, με φεύγω, με χαρά. Τότε ξέρω το σχολείο, λειτουργεί, οι ούλα γίνονται για το καλό των μωρών. Ερχούνταν και παραπάνω αφιλοκερδός. Οι άνθρωποι που έκαμε τέτοιο σχολείο 25-30.000 ευρώ. Κήπους, χώματα, ιστορίες, έκαμε συντριβάνια, έκαμε ποτανόκηπους, έκαμε κήπους, γυρέψαμε σίλια, γυρίσαμε σίλια. Έκαμε πράγματα καλά, δηλαδή ο ποτανόκηπος για παράδειγμα, ξέρεις ότι... Όλα τα ποτανά εις Κύπρου, φυτεμένα μες τα πελούδες, έκαμε τούτα μωρά. Ούτε και ένα φιλού είναι πειράξανε. Κιντο μωρό, ξέρεις το ότι σε μια φάση που να πνίξει ο σπίτι το δικό του, να κάνει το όλα σαν να μην φυτεύει μόνος του πράγματα. Κατάλαβες. Εν τούτα που βλέπουμε σε άλλες χώρες και θαυμάζουμε τους Σκανδιναβούς για παράδειγμα και λαλούμε είμαστε μακριά, είμαστε και μακριά και κοντά άμα θέλουμε όμως. Είμαστε μακριά από Σκανδιναβών, αλλά άμα θέλουμε μπορούμε να γίνουμε. Βασικά έχουμε τις μονάδες και τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουμε, απλά το σύστημα δεν τους αφήνει. Ακριβώς, το σύστημα δεν μπορεί να το... Πέμουν λίγο να μπούκαμε με τη γυμναστική. Με τη γυμναστική. Στα σχολεία. Ναι, στη βομμάχη και τα λοιπά. Ήταν η έννοια μου. Τη γυμναστήρια δούλευκα. Γιατί το μάνιο λέει εδώ. Έχω το σπίτι. Ναι, εγκρίθηκαν τα γυμναστήρια. Πιστοποίησαμε τα που πήγα πάνω με τον Λουί. Ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ άνθρωπο. Να τα πιστοποιήσω. Ήταν όταν έμπαινα σε ένα σχολείο. Και όταν ήμουν. Ο νους μου. Λόγω των γυμναστήριων και λόγω τη αγάπη που λύσει για την άθληση. Ήθελα να κάνω κάτι. Να μην έτσι τα στερεότυπα. Διαφωνούσες όπως και εγώ με τον αναλυτικό πρόγραμμα. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Θέλει μεγάλη να αλλάγει. Το αναλυτικό πρόγραμμα... Πρέπει να φύγουν από αθλήματα πρώτα. Του τύπου μεγάλη μονή... Λίγο απ' όλα, είναι το λίγο απ' όλα. Εντάξει, να περάσουν τα μωρά. Να περάσουν από το αθλήμα. Να κάνουν μια πάσα στο βόλεϊ, να παίξουν λίγο μπάσκετ, να πω αν η σφαίρα είναι τόσο, υπάρχουν οι κανονισμοί, δηλαδή να ξέρουν τα βασικά. Όμως, τι πρέπει να ασχολεί εμένα είναι, τι που ακούω κάθε τέλος του χρόνου, ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε επαχυσαρκία. Το πράγμα να ακούω τα τελευταία 15 χρόνια, αν τα ακούσω, και αν είμαι πελεσικόνη, γιατί ανακοινώνουν το, αλλά αν ευκαιρία και κάποιος να πει, επέφτια πώς θα βρούμε λύση. Και να πιάσουμε μέτρα. Και αν είναι λύση. Τώρα γίνεται το Αριστοτέλης. Ναι. Εντάξει. Η Αριστοτέλης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δείξει σε ποια επίπεδα βρίσκεται η φυσική κατάσταση των μωρών μας στην μέση εκπαίδευση. Στη μέση. Στη μέση. Γιατί όχι στη δημοτική. Στην τυποδική
Να σου πω, να γίνει. Αλλά... Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι τα αποτελέσματα να τα πιάμε. Ξέρουμε πάνω τώρα που είναι να κινηθούσε. Αλλά... Τι είναι να κάνουμε που ζούμε. Εγώ θέλω λύση. Ακριβώς. Δηλαδή όταν είμαι υπουργό και ακούω στα 5 χρόνια συνδυάζει μου ότι είμαστε υπό υπάρχει αρχεία και μου τηλεφωνάς, ρε Μιλώνα, είσαι έλα πάνω. Να μπορεί να κάνω. Τι χρειάζεσαι για αυτό το πράγμα. Δώσ' μου το κίνητο, δώσ' μου και την ευχέρεια να πω ότι το πράγμα πρέπει να γίνει. Να αλλάξουν οι υπόδομες στα σχολεία. Να μην είναι μέσα στα γήπεδα που έχουν τόσο χώμα, αγκάθια. Γήπεδα τα οποία αφού ξεκινά το καλοκαίρι στην Κύπρο από τον Μάρτι. Ναι. Ναι. Και πάει μια ξηρασία. Να αλλάξουν τα γήπεδα. Φαντάζει να υπάρχουν στα σχολεία γήπεδο με χόρτον, ταρτάν γυρών. Να έχουν μια πισίνα. Να έχουν ένα γυμναστήριο, τα μωρά. Αν κάνουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο για τους ρήπους. Και ιδιούμε με την όρεξη μας κάθε χρόνο. Ναι, με την όρεξη μας. Με την όρεξη μας. Τι πάνε καμιά φορά μετά είναι. Και αν μην μπορούν να δώσουν ένα κοντήλι να γίνουν, να αλλάξουν οι δομές στο σχολείο. Επίσης στα σχολεία έχουν... Τα σχολεία έχουν τις καλύτερες γεωγραφικές τοποθεσίες μέσα σε μια πόλη. Γιατί να μην ανοιχτούν το απόγευμα. Να σου πω στη συνέχεια. Και να ξυπηρετήσουν και των γονιών και των μαθητών. Να σου πω στη συνέχεια. Τον διότι παλέψα πολλά έχουν τα πράγματα. Διότι αρέσκουν μου. Όχι για μένα. Και για τους μαθητές και για τον κόσμο. Εντάξει, ή τα γυμναστήρια ή υποδομές. Πήγαινα σε ένα σχολείο. Η πρώτη μου έννοια πήγαινα στην αποθήκη να μπορούμε να κάνουμε αθλητικά προγράμματα για να πω ότι έρχεται έξω να μας ακούσει κανένα. Ήμουν και επιθεωρητής. Ενταπολοετήρουν. Νομίζω είμαστε τρεις γυμναστές. Ενταπολοετήρουν. Εγώ, sorry που σας έκοψα, εγώ τα αθλητικά προγράμματα ξέρω στη θεωρία. Εντάξει, που το πανεπιστήμιο. Νιώθω ότι δεν συνάδουν με τις μοντέρνες ανάγκες. Εσύ δηλαδή, καθόλου. Έχεις λύκειο. Πρώτη λύκειο, δεύτερα λύκειο, τρίτη λύκειο πριν να φκεί να πάει πολίτης. Έχει νόημα να το βάλεις να επαναλαμβάνει αθλήματα ή έχει νόημα να το μάθεις να κάνει 5 πράγματα για τη γυμναστική του. Βασικά πρέπει να δούμε την ουσία. Και αν είναι η ουσία της φυσικής στα σχολεία να αγαπήσουν την άσκηση και τον αθλητισμό. Όχι μόνο του. Να αντιληφθούν το χρέος που έχουν προς τον εαυτόν τους να γυμνάζονται διαβίου. Έρχονται πρώτον τους πανεπιστήμιο. Ρε, ξέρετε σε στάσεις άσκησης παγκοσμίου οργανισμού υγείας. Όχι ρε, ποιες εμπένε. Δηλαδή, ένα κόψω ποτέ ένα φοιτητή μου να μου πει για τα 150 λεπτά αερόβιας άσκησης στην εβδομάδα. Δεν ξέρουσε. Όμως πολλά εύκολα πρώτα θα πεις. Ναι. Ένας γυμναστής που έχει διαθέσει και κατέχει και πέντε πράγματα να σου πει παιδιά πρέπει να γυμνάσεις 150 λεπτά αερόβιας. Τι είναι το εβδομάδα. Τι είναι το σπουδαίο. Τίποτα απλά πράγματα. Δείξε το 5 ασκήσεις. Δείξε το 5 ασκήσεις για απόθηκια. Αυτό δεν πειράζω παραπάνω ότι είναι τόσο απλά. Εν τα κάνουμε και είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Κοίτα, έχουμε το Αριστοτέλη. Γιατί μετά είναι πολύ επίπεδο το ζήτημα. Είναι να γίνει πανευρωπαϊκά νομίζω το πράγμα. Είναι εντάξει, πιάνε το Φρέντερικ, νομίζω να χρήσει το Φρέντερικ. Με την επιλογή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου και πάει στα σχολεία. Εξής εμπειλωτικά είπαμε με 2-3 σχολεία κάθε βαρχία. Φέτος έγινε στα μισά του χρόνου παγκύπρια. Φτιάχνουν τα αποτελέσματα, υπάρχει μια πλατφόρμα, στέλνονται πάνω και να βγει. Μετά από 4-5 χρόνια να βγει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Συν τα 4 χρόνια και τα 3 που. Τι έκαναμε. Μια αντάγουμε νευριάζουν. Δηλαδή. Να περιμένουν τα αποτελέσματα, ας πούμε, για να δουν. Τα αποτελέσματα. Ευκήκαν. Ωστόσο, τα δουν να αυκευάζουν. Και τι που αυκευάζουν να καταλάβουν να μου αυκευάζουν. Ένα. Και, να δει, και μετά να βρουν και λύσεις ευστοχές. Όπα. Ξεκινά που μάθαμε τη γυμναστική. Φταίνει γυμναστές. Ναι. Ότι με έφυγαν και. Όχι. Αυτό μας μέσα. Φταίμε εμείς. Φταίει η κοινωνία, φταίει το σχολείο γενικά, φταίει το Υπουργείο, φταίνει η γονή. Και φταίει όλη την κατάσταση. Έγινε. Μα έβριζε πα την αλλαγή τη Προεδρία και τη Υπουργεία. Να μπει από κάτω από σιρτάρι και κανεί. Στο τέλει από ότι. Εγώ την πιάζει πάνω από περίπου και είδα τα. Ένα τρομακτικά. Το θέμα ότι. Περιμένουν τον Αριστοτέλη για το τη φυσική κατάσταση για να τα δούμε. Όταν το προγυρίξαν και κάναμε μια συνάντηση και πιάμε και εμεί που μου είχε ορίσει τότε. Ήθελα να γελάω, Κλαυσίελος, Κώστα. Δεν ξέρω, τώρα να μπουν στα σκούρα πια γίνει. Και μετά στιγμίζει και ναι. Ένα ποσό ναι. Ψηλό. Και απασχολήσαν και ως γυμναστής, διότι πολλά χρονοβόρων, τα 4 χρονοβόρα. Αν δεν γίνει το πανευρωπαϊκά, ρε Κώστα, ήταν να γίνει ποτέ. Θα γίνει. Ήταν που μέτρων, έτσι άξερ. Εντάξει, την ταχυδύναμη, το άλμα με επιτόπου, η πληγησία ευκαμψία,
το παλίδρομο, κάμψεις, κοιλιακούς, είναι τα βασικά κάτι παράλλαγες. Θες φυσικής κατάστασης βασικά. Θες φυσικής κατάστασης που... Πολλά γενικό. Θες κινητικό. Εκείνα που λέει το αναλυτικό πρόγραμμα, τους δείχτες επάρκειας, ελέγχουν τους. Δηλαδή δεξιότητες. Κινητικές δεξιότητες. Για μένα είναι πολλά σημαντικό. Γιατί εκείνα που βλέπεις έξω. Να βλέπω το μωρό ότι δεν μπορεί να περπατά, να το τωρίσεις που πίσω να περπατά. Δεν μπορεί να περπατήσει. Και περπατήσει και να το βάλω να κάνει δρομικές, να κάνει εμπόδια, να κάνει... Κώστα, εχθές το πρωί... Να περπατήσει, πρέπει να σταθείσαι, να με φοβάται να περπατήσει. Χθες το πρωί, ρε, χθες επίασε ένα... μαζί με ένα συνέλφο, τον Κωνσταντίνο Γιάλλο, ρε, διακοπές από την Αγγλία. Ξέρεις τον Κωνσταντίνο, νομίζω. Ναι, ξέρω. Το λοιπόν, επίαμε εμπροδαρά. Πήγαν το πρωί, πήγα γλύωρα το πρωί, έναν πεζόδρομο στον Πρωταρά. Και ο κόσμος που τρέχει. Και μου, βλέπω τους, πάντα καμνούν το πράγμα. Βλέπω, αρατηρώ τον κόσμο να περπατά και να τρέχει. Και ήμουν στον τρίτο άτομο που είδα να τρέχει και να μην ξέρει να τρέξει. Να του ρέγω στον Νίνο, εφαινόταν μου Κυπρέ, δεν ήταν ξένοι, δεν ήταν τουρίστες. Να του, τούτοι άνθρωποι αρέσκουν στο τρέξιμο και δεν ξέρουν να τρέξουν. Τα κατάλοιπα του κορονοϊού, επειδή... Ευκηγάνουν λέξω. Ευκηγάνουν λέξω. Που το πούποτε χωρίς βασική είναι δυνάμωση και τα λοιπά. Ο λόγος που ερωτήσατε κινητικές δεξιότητες. Επικεντρωνόμαστε πάνω στα τεστ φυσικής κατάστασης. Τάχει δύναμη, αντοχή, δύναμη και τα λοιπά. Και έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το δεξί τους από το αριστερό τους. Functionality, ρε φίλε, υπάρχει. Functionality. Ακριβώς είναι η λέξη που διευκάζει εν τούτη. Απασχολούσαμε πολλά τα πράγματα. Έμπαινα σε ένα σχολείο και θα λέω πώς θα βοηθήσουμε τα μωρέ. Ότι άμα ακούγα τα αποτελέσματα και νευρίαζα που τα ακούγα στις ειδήσεις, ήταν σαν είδηση δηλαδή. Άκουγες την επέρνα του άλλου χρόνου. Ναι, εγώ ακούγονται και όμως στενοχωρείς, φταίω εγώ που είμαι γυμναστής. Πώς φταίω, έχουν παρέχουν την κατάσταση. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Να μην έχετε μόνο, τώρα τα μωρά που τσακαριστήκαν και χαμηλή πάρα πολλά, να περιμένουμε 4 χρόνια. Να φύγω, να χάσεις τους. Και τα μωρά του δημοτικού που το τεστ που φτιάχνει το που κάνουν. Καλά, εντάξει. Νομίζω που 10 χρονών είναι 9 μέχρι 12-13 χρονών. Χωρίς στερεία στη λιγυρία, υψηλές πιέσεις, παχυσαρκία. Μέχρι και σπονδυλίστη, σκολιώσεις διπλές. Ξέρεις, όταν μιλήσεις με. Κυφώσεις. Όταν μιλήσεις με δάσκαλους ή την ηγεσία των δασκαλών και αναφέρεις την παχυσαρκία, να σου πει: μα κύριε, είναι πολύ επίπεδο το ζήτημα, είναι και φταίμε εμείς. Τα πολλά λόγια. Οι ορισμοί γίνονται τα πράγματα τα. Όχι, α σου πω κάτι. Μπορεί να δεχτώ την πολυπίπεδο ότι είναι θέμα διατροφή και τα λοιπά. Α, ναι, ναι, λοιπόν, δέχομαι το. Δέχομαι το ότι είναι θέμα κοινωνία γιατί τα μωρά το απόγευμα είναι καθόλου κινητικά. Τι να μου μέσα στο σχολείο μου, τσι έχει τσαμέ, ήβρε τρόπου να του κάνει κινητικού. Εν είσαι τρόπου να του κάνει. Ούλοι κρατούμενα από το μαραφέτη. Πλέον. Μπορούν να μετρούν βήματα. Άρα πρέπει να εστιαστούμε στα σχολεία που είναι πολλέ ώρε που παίρνουν τα μωρά. Έχουν τα διαλύματα, έχουν τις σκηνές τους και έχουν και το μετά. Η σκέψη μου όταν ήθελα να κάνω ένα πράγμα, σκέφτομαι και το μετά, το μετά, ναι. Το μωρό. Μωρά τα οποία σχολάνουν μέσα στο αυτοκίνητο, τρώνε την τυρόπιτα για να πάνε ιδιαίτερα. Ναι. Στο διάλειμμα για να πάνε στο άλλο ιδιαίτερο, μπορεί να φάνε κανένα κρουασάν, κανένα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να φάνε τις δουδέλες τους, να πάνε. Και όσο θα πάει σπίτι το μωρό είναι φλωμωμένο με σκαρτοτροφές, αγύμναστο, μέσα στο άγχος, κακός ύπνος. Αν είσαι κανένα τσακωμό οικογένεια και καμιά οικονομικό πρόβλημα, πήγε. Δηλαδή, είναι πολλά τα κακά. Όμως, στο σχολείο αφού έχουμε τα μωρά 6-7 ώρες και αμέσως τους προσφέρουμε, επειδή μου ότι μπορούμε... Την παρέμβαση. Την παρέμβαση. Και να φανεί ότι, παπά, μάμα, στο σχολείο σήμερα είχα γεννή, επειδή στο γυμναστήριο μου, έκανα μισούρα γυμναστικούα, υπέροχα. Του τα άκουσα, τα νιώσα τα, και είναι πιο ευτυχισμένος. Γιατί να τα ακούσω μόνο εγώ και να μην τα ακούσουν όλοι. Τα σχολεία. Και είπα ότι βάλα σε στόχο ζωή, δηλαδή. Ήταν το όνειρο να γίνουν τα σχολεία πόλο έλξη για το μαϊδά. Δηλαδή, να πάει στο σχολείο και να πει να λέει: Πέτυχε έχω ανάγκη να σήμερα γίνει αυτό. Πέτυχε έχω ανάγκη να σήμερα γίνει αυτό. Τέλο πάντων, πήγαινα στα σχολεία, εφάκουγα ένα γυρό. Εντάξει, που ήμουν απλώ κάτι, να μου βοηθώ, εντάξει, δεν είχα και πολύ. Έτσι, δύναμη να την πω για να μπορώ να κάνω κάτι. Δεν πρέπει να κάνουμε. Έβρισκα ένα καλό διευθυντή, το Σέποντο Λουίζο. Έλαβα. Να κάνουμε γυμναστήριο στήπο μάχης. Αμέσως. Σε πως ήταν, δεν το ρασμόμενα.
το αμέσως τώρα, το τώρα. Ναι, ναι, ναι. Κάνε σχέδια, λέμε, να το ξεκινήσουμε. Σε τρεις μήνες είχαμε γυμναστήριο. Μάλιστα. Πόσο σταυρογούδι και κλειμένοι θα ράχνεις. Ότι φανταστείς. Εάν το είμαι τσέπα λαβός, νιώσα τόση ευτυχία. Έκλειά από τη χαρά μου, τόσο πολλά με... Αφού έρχεται να κάνω γυμναστική και ώστε να πάω ήταν γραμμή έξω στην όχι και καρτερούσαμε. Και μπαίνα μέσα. Τις προσαρμογές, ξέρετε τις προσαρμογές. Κάναμε τις έρευνες. Αυτή η κουπέλα μαθήτρια 16 χρόνια αυγένει. Είχα μια 10 μέτρα σινή. Ήμουν και πήγαν πόσο είχα πελάνε και όχι. Ήταν μια 10 μέτρα σινή μαθήτριες. Ευκένα την αράχνη, αράχνη. Στα στρατόπεδα καταργήσαν την τώρα και σιφούντ. Να δεις οι ψοφοβίες. Είχε μπορώ που έφυγε ένα σκαλί και έτρεμε. Έφυγε στην εβδομάδα, έβαλε το πόδι του και γύριζε και κατέβαινε κάτω. Μάλιστα. Οι ισορροπίες. Κοινό που πρέπει να ξέρει πόν καιρό που ήταν πιο μητσής και όταν τα έκαμε στην Αλάνα, όταν τα έκαμε στο χωράφι. Και ό,τι μπορεί να μην έχει. Και έτσι καλλιεργήσεις. Αλλάξανε κοινωνία. Κώστα, αλλάξανε κοινωνία και πρέπει να προσαρμοστούμε. Τούτα που λέεις εσύ μου στήμα μάγης, η ηλικία δική μου ήταν πότε τα έκαμνεν. Έκαμνεν τα στο χωράφι, στην αυλή. Τώρα είναι και μείναν. Να σκαρφαλώσεις κάπου ρε. Βλέπεις έκαμνεν τα στα έντρα. Τώρα... Και στους Δήμους, αν υπάρχει κάτι στους Δήμους, να γεμώσουν το... Που είναι καλό. Εκείνοι οι χώροι που βλέπεις... Επαγγελματικά σωστά να παρέχει την ασφάλεια, εντάξει, για να μπορέσουν να... Αγεμούσουν οι τόποι. Σε άλλες χώρες υπάρχουν δεδομένων, υπάρχουν. Φιλανδία υπάρχουν, δεδομένα παντού υπάρχουν. Για μας ήταν όνειρο ζωή να κάνουμε ένα γυμναστήριο να ναι. Και να μείνει στο σχολείο. Τόσο πολλά, του ανεβριάζαμε πάρα πολλά. Δεν μπορούσα να. Γιατί, ρε, γιατί να του τη διαδικασία να κάνει κάτι σε ένα σχολείο, να προσφέρει τα μωρά, κάτι το οποίο στερούνται, δεν το βρίσκουν, δεν έχουν ώρα να το κάνουν. Άρα με τούντα χρόνια πρέπει να κάνεις μια αναθεώρηση και να πεις ότι τι πρέπει να αλλάξει. Που τούτα που είπαμε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα μάθημα βασικής ενδυνάμωσης εκτός από τα αθλήματα. Που συμφωνήσαμε με τον Αντώνιο ότι πρέπει να δούμε ξανά το πράγμα. Πρέπει να έχουμε και άλλες επιλογές εκτός από τα αθλήματα, όπως ένα γυμναστήριο. Είχαμε ξανά συζήτηση σε ένα προηγούμενο podcast με τον Παναγιώτη τον Παδόπουλο στην Αμερική. Ο Παναγιώτης όλος τον στην Αμερική πλέον υπάρχουν γυμναστήρια τα οποία είναι για άτομα, για παιδιά τα οποία έχουν ενεύσουμε, έχουν παραπάνω κιλά. Εκείνη τη μέρα με τον Παναγιώτη. Έχουν δυσκολίες κλπ. Οπότε ασκήσουμε αντιστάσεις, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε εύκολα. Εκείνη τη μέρα με τον Παναγιώτη, είπαν κάτι το οποίο με άνοιξε μόνο, δεν το σκεφτήκα ποτέ μου έτσι. Τι μου είπε το παιδί. Ο Παναγιώτης κάνει strength conditioning σε παιδικές ηλικίες. Λέει, αν σκέφτονται οι λεμόνες δραστηριότητες που υπάρχουν μέσα σε ένα σχολείίο, είναι παραπάνω κειμένονται γύρω από την αερόβια ανάσκηση. Ναι, δηλαδή, δύναμη είναι ελάχιστη. Αν έχεις τα κιλούθηκια σου, ας πούμε, μπορεί να μην είσαι καλός πας στην αερόβια ανάσκηση. Αν βάλουμε μέσα τις ασκήσεις δύναμης, τότε μπορείς να εντάξεις μέσα σε έναν ο οποίος μπορεί να έχει ένα μάθητη, ο οποίος μπορεί να λέει πιο εύσωμος κτλ. Άρα, κάνεις τον τζεγίνον και ο δραστήριον. Και διδάσκεις τον... Και τι πέτυχε νιώτσαμε, αγαπά την άσκηση. Ακριβώς. Πιθανόν πριν, αφού δεν τα καταφέρνει να την εμισούσε. Εντούν το επιχείρημα του Παναγιώτη, ότι βάλεις τους να βουρίζουν, ο πιο εύσωμος μαθητής μαθητρία, νιώθει ότι δεν μπορεί να τρέξει, και τραβά πίσω και μισά την άσκηση. Χωρίς να ξέρουν το πράγμα, έκανα το χωρίς να το... Δηλαδή, και το παχουλόν το άτομο, να έχει στα βάρη του, να κάνει κάτι άλλο, και να ευχαριστηθεί. Γι' αυτό όταν έκανα τα εξωτερικά γυμναστήρια, έβαλα και τροχούς να γυρίζουν. Μάλιστα. Έβαλα μπάρα να γυρίζουν. Να νιώσει ότι και μπορεί. Έλα να δω. Διγύσου τούτη. Τέλειωσε. Όπου τον έκανε, γυμνάζονται και δυναμώνουν. Είναι να δω κίτρο σου, τσεραμέ, να μένει και στον το πράγμα. Να ξεχωρίζει τα διάκριση. Μάρα. Αφού ξέρουμε ότι. Μπορεί, το πρώτο μπορεί να κάνει 20 για να αυκεί το σχήνι. Όμως μπορεί να γυρίσει το 60. Να κάνει φλίπτερ, ναι. Να κάνει άλλα πράγματα. Ναι. Σηκώσει τα πάρη του, να κάνει άλλα πράγματα. Αν μπράβο. Αν μπράβο. Να γυρίσει τον τροχό. Ναι. Που τι εμπειρίε που είχαμε εμεί παλιά. Να προσπάθεια λόγω του. Ρεύκα λίγο μπαβά και δώσει μια άλλη προσπάθεια. Ναι. Μόνο που προσπαθούν για μένα είναι προπόνηση. Όπω τα ξέρουμε ότι. Που τις εμπειρίες στις δικές μας και μάλλον στις δικές σας, τα άτομα τα οποία δεν ήταν ικανοί σε κάποια αθλήματα ή κινήσεις κλπ. Απλά ευκάλαν τους έξω. Με τρόπο. Ναι, με τρόπο με και τρόπο. Αφήναν τους άλλους να. Τέλειωσε. Αφού ξέρουμε το. Έχει και έρευνες οι οποίες το παλιθεύουν το πράγμα. Οι παραπάνω άνθρωποι οι οποίοι είναι υποκινητικοί ή έχουν μια κακή σχέση με την κίνηση.
υπάρχει κάπου στο παρελθόν μια αρνητική εμπειρία, μπράβο, η οποία μάλλον στο μάθημα της φυσικής αγωγής ή μάλλον προκλήθηκε από κάποιον καθηγητή φυσικής αγωγής ή προπονητή, ο οποίος δεν ήξερε καμία σωστά τη δουλειά του. Ξεκαθάρωνε το πράγμα. Εγώ θυμούμαι όταν ήμουν γυμνάσιο και όταν ήμουν δημοτικό. Με την πιο μεγάλη ευκολία, αν ήσουν ιδιαίτερα καλό στη γυμναστική, κάτι σε βόξω, αν είναι τα βιβλία γράφα. Και εμείς που ήμασταν πιο αθλητικοί ή ήμασταν ήδη με τα αθλήματα, ήταν η ώρα που έπρεπε ήταν να κάνουμε το μάθημα που μας άρεσκε. Γιατί να κάτσει η μαθητρία, συνήθως ήταν οι κορούες που καθόνταν στον τοίχο και ελία να ασκήσεις. Δόκε ευκαιρίες σε όλους. Γιατί πλέον μεταγεννηθήκαμε από τη φυσική αγωγή. Είμαστε στον φυσικό γραμματισμό. Εν όπως τα μαθήματα, πρέπει να είσαι γραμματισμένος, όχι αναλφάβητος κινητικά. Και το... πριν, με τον Αριστοτέλη, δηλαδή, δαμε, εν είμαστε, μπορούμε να κινηθούμε σωστά και να είμαστε λειτουργικοί και να κάνουμε τις φυσικές κατάστασεις. Ακριβώς. Σαν να μην ξέρουμε να που γίνεται στα σχολεία. Που... Όχι, μα τούτο. Εσύ βλέπεις γύρω σου τους συμπολίτες μας, νεαρούς και πιο μεγάλους, να είναι το σώμα τους, να σου μιλά για ένα σώμα το οποίο είναι καλλιεργημένο, δουλεμένο. Εγώ μόνο που σου λέω περπατούν, καταλαβαίνεις ότι το άτομο δεν πέρασε ποτέ που τίποτε. Μπορείτε να κάτσεις πάση, σας υποστεί που την καρέκα να καταλάβεις. Ναι. Μπορεί να σταθεί, να το βρεις που στέγεται, πως αλλάζει η απόθηκη του, όσο γίνει σιγά σιγά, όσο εμείς οι βαρύτα τραβά τον κάτω και γίνουν και κάμπα. Εν πολλά τα κανά του, το σχολείο είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσουν. Κωστά, νιώθεις ότι κάνουν βελτίες τρύπες μέσα στον ουρανό όμως, ότι χάνουμε έναν κομμάτι 6 χρονών. Ναι. Του δημοτικού. Ναι. Εγώ είναι να βάλω την προδημοτική μέσα. Ναι, γιατί κανένα δεν μιλάει για προδημοτική. Δηλαδή έχουμε ένα-δυο χρόνια προδημοτική, 6 χρόνια δημοτικού, τα οποία αναπτυξιακά είναι τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά είναι οι ηλικίες στις οποίες το νευρικό σύστημα είναι τόσο δεκτικό που πρέπει να εισάξει τον νευρομικό συντονισμό, την ισορροπία. Τα πάντα. Που για μένα ξεκινάει. Και την αερόβια ανάσκηση. Και το άλλο σημαντικό είναι οι βασικές ηλικίες στις οποίες χτίζεις χαρακτήρα, κουλτούρα. Ναι, οπότε, νοοτροπία. Ναι, νοοτροπία. Ως τα 12 σου, αν δεν υπάρχει άσκηση που πότε. Θυμούμαι τον Κώστα πριν 2 χρόνια που μπήκαμε στο γραφείο του και λέει μου: ρε, αφιπερδώσε ένα χρόνο. Θέλω να δω τους γυμναστές μες στα δημοτικά. Κάμε κάτι. Σαν πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕΦΑ. Δεν ξέρω το πράγμα, ρε Ώστα. Πραγματικά. Προβληματίζει να ακούω. Δηλαδή, έφκανε η γλώσσα μας μαγιά για τα αυτονόητα. Όσους δασκάλους, όπως τον Περίγυρο, φίλος μου, ο αρφός μου δάσκαλος μέσα στην ΠΟΕΔ, τώρα είστε εγκληματίες, ρε λάθος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε το έγκλημα που γίνεται για τα κοπελούθκια μας, τούν τα χαμένα 8 χρόνια. Γίνεται, ρε φίλε, όσο πιάνουμε στο γυμνάσιο. Εσείς ξέρετε τα καλύτερα, εσείς είμαστε στα σχολεία. Η καλύτερη περίπτωση να αντιληφθείς την επίπτωση του να μην υπάρχει δομημένη φυσική αγωγή στο δημοτικό είναι να τους πιάσεις και να τους κάνεις κινητικά τεστ στην πρώτη γυμνασίου. Αμέσως με το που έρχονται. Και αμέν να δεις αν υπάρχει προπαιδεία. Τίποτε. Εγώ παραλληλίζω, ξέρω στο παραλληλίζω. Γιατί εγώ τη φυσική αγωγή έχω δει σαν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι όπως που να στέλνεις κάποιον στο λύκειο, στο γυμνάσιο και να του πεις. Ξέρεις τώρα να πρέπει να πάεις που την αριθμητική είναι να πρέπει να κάνεις και τριγωνομετρία, να πρέπει να κάνεις και άλγευρα και το καθεξής, αλλά να μην το μάθες τα μαθήματα καλού δημοτικού. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, στέλνεις τον στο γυμνάσιο κινητικά αναλφάβητο. Και όχι μόνο κινητικά αναλφάβητο, υπολείπεται της σωματικής κουλτούρας. Γιατί εκείνο είναι το πιο σημαντικό μπούλα. Το άτομο μπορεί να γνωρίζει το χρέος του για την άσκηση. Η οποία είναι προαιρετική, εύκολη γλώσσα μαγιά, είναι υποχρεωτική, το είδος μας. Βασανιζόμαστε ρεγόστα που δουν τις αρρώσκες όλες του πολιτισμένου κόσμου, επειδή απομακρυνθήκαμε από τη φύση μας. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε μέσα στη ζούγκλα. Με 10.000 πλάς βήματα τη μέρα, κίνηση όλη μέρα. Ανέβρι φάει να φάει. Ανέβρι φάει να φάει. Λοιπόν, και δε μας τώρα. Υπέρταση, χολυστερόλη. Διαβήτης τύπου 2. Και πάει λέγοντας. Και ακόμα θεωρούμε την άσκηση προαιρετική, αν έχουμε χρόνο. Ενώ θα πρέπει να είμαι στην ημερήσια ρουτίνα σαν πίτσιν το φαΐν και το νερό. Για αλλάξει η κουλτούρα, αν θα αλλάξει μέν που το δημοτικό, που πρέπει για μένα να μπει το μωρό στην διαδικασία, ότι όπως τρώω να πνέω, περπατώ, θυκευάζω, πρέπει να γυμνάζουμε. Κινούμε. Αν δεν είναι που το δημοτικό
τουλάχιστον στο γυμνάσιο, να αναπτύξεις το πράγμα, ότι η γυμναστική μου είναι κάτι, ούτε υποχρεώνεσαι, ούτε γιατί τρώεις. Διότι έχει ανάγκη ζήσεις, τα άλλες ώρα να λειτουργήσουν, να κινείσαι. Και η γυμναστική έτσι μπορεί. Πρέπει να γυμνάζεσαι για να έχεις μια υγιή ζωή, ένα οργανισμό υγιές, το δυνατό. Όχι τώρα και μετά. Τι να το κάνεις το άλλο, τι να κάνω τα πτυχία του πανεπιστημίου και τα λεφτά και την καριέρα, αν η υγεία μου είναι καλή. Ναι. Και το θέμα είναι ότι έχει αμέσως αντίκτυπο στη ψυχική σου υγεία. Βέβαια. Αμέσως δεν γίνεται. Μόνο ρε Μιχάλη, στην ποιότητα ζωής σου ρε φίλε, ευρύτερα. Στην ποιότητα ζωής σου, δηλαδή, σκέφτω ας πούμε τους συνομήλικους μου, είμαι 45 χρόνων. Συνήθως είναι η ηλικία που παραπάνω ήδη εξαρτούνται από 2-3 ολιδοχάπια. Συνήθως είναι υπέρτασης, χοληστερίνη και άλλα. Λοιπόν, φέρνει αλυσίδωτα τα προβλήματα στην αυτοπεποίθηση σου, στη σχέση σου με η γυναίκα σου, με τον άντρα σου, στη σχέση σου με τα παιδιά σου. Δηλαδή, έχει ανθρώπους που κυριολεκτικά μπορούν να πιάνουν το κοπελούν του και να πάνε να παίξουν μαζί του γιατί κουράζονται. Και μετά είναι πολύ πιο εύκολη, αφού κουράζομαι εγώ σαν παπάς και μπορώ να το βγάλω μες στο παρκόν, εάν τέχω να βρω πίσω, να του κάτσω στο τάπλετ και ξεκινάς να καλλιεργείς με την επόμενη γενιά ανθρώπων με καθιστική ζωή. Την ίδια κορτήρα με σένα. Και να συνεχιστείς και να συνεχίσεις. Ναι, ναι, ναι. Και να γίνεται χειρότερο. Δεν θα βελτιωθεί. Είδες στην Κύπρο να έχουμε προϋπολογισμό του ΓΕΣΥ ένα δισεκατομμύριο. Είμαστε εξαρτώμενοι από το ΓΕΣΥ. Και λέω, εάν μπει στην κουλτούρα σου, στο πρόγραμμα σου, να έχεις υγιή πληθυσμό και τόσο θα ξεκινήσει που το δημοτικό, δηλαδή να φτιάξεις υγιή πλάσματα. Να μην αρρωστούν. Πρώτη σε καρδιοπάθειες. Ναι. Πρώτη σε χωρίς. Δηλαδή βλέπεις, πάει στο νοσοκομείο και βλέπεις το. Γραμμές. Αντί να κάνεις νοσοκομεία, επένδυσε σε κάπου αλλού. Στην πρόληψη πρώτα. Στην πρόληψη. Ποια είναι η πρόληψη? Γυμναστική και διατροφή. Γυμναστική διατροφή. Δημιούργα τόπου, προϋποθέσεις μες στα σχολεία που μας δεν είναι όλα τα μωρά. Για την πρόληψη είναι πάντα πολλές φορές σε πολλά θέματα, νομίζω είμαστε πολλά μακριά. Δεν είναι ένα απίστευτο. Πόσα πράγματα να τους πούμε ρε φίλε, κάνουν τώρα συναδέλφοι κάνουν. Γι' αυτό είπα ότι οι μονάδες, σαν μονάδες υπάρχουν και οι άνθρωποι και η θέληση υπάρχει και η γνώση, απλά το σύστημα δεν τους επιτρέπει να δουλέψουν. Το σύστημα είναι αργόν. Είναι με έναν αργόν, άγεται και φέρεται από πολιτικές. Υπάρχουν συμφέροντα. Και ποιος θα έχει την ευθύνη. Εγώ που κάθομαι εδώ, γιατί να τη φάω, για να τη φάω για άλλους. Το πράγμα ζήσαμε εντά. Επειδή θέλω απόλυτο για τα γυμναστήρια. Που... Εξιάσαμε να αναφέρουμε ότι το όνομα σου συνδέθηκε με έναν από τα παραδοσιακά γυμναστήρια της Λευκοσίας. Το Eurogym. Ναι, ναι. Ναι, ήταν τα πρώτα γυμναστήρια. Ήσουν, ενώ ήταν γυμναστήριο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να ήταν πρώτα από τους προεργάτες στο fitness industry. Ήταν και σε, που τα πρώτα που είχαν δημιουργήσαν ένα τεράστιο community, είχαν μεγάλο μέγεθος. Μεγάλο, ναι. Είχαν πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, mm-hmm. είχαν να κάνουν με αθλήματα, είχαν να κάνουν με fitness, είχαν να κάνουν με group fitness. Είναι το πάθος η αγάπη για ένα πράγμα. Ήταν πολύ χώρος βασικά. Ναι. Το είναι... Αν μπορούσα να του αναλειτουργώ δωρεάν, που στην αρχή είναι και να γιούγε, για δωρεά σχεδόν. Δεν έλεγχαμε τίποτα. Ξέροντας τον Κώστα, έκαμε πολλά πράγματα δωρεάν. Κι άρεσε και μου να θρώω τον κόσμο να γυμνάζει, να ακούνται που έμπιωθα να είναι ευτυχία και αν πήγαινα πιο, και αν είχε τις πράξεις και κοφτέμουν. Ούτε ήταν, δεν με κοφτέν τίποτα, ειλικρινά, με τα γυμναστήρια. Τούτα όλα που είπαμε, ήθελα να τα κάνω σε έναν χώρο να υπάρχει κάτι στο σχολείο που να βοηθά στις βασικές αρχές της προπονήσης, τα μωρά να αξιγειωθούν με τα... Ναι, ναι, με τα όργανα, άμα δεν εκτελούν ασκήσεις. Να ασκήσεις, να προσέχουν, να κάνουν αυτό. Ίσως να μην φούνται να βγουν, να αλλάξουν τα λάμπα, να μην φούνται να παρπατήσουν σε ένα μονοπάτι, να μην πέσουν. Μάλιστα. Πολλά σημαντικά, που δεν τα έχουν συνά. Τι ζωής. Τα αποδείχτην τώρα στο τεστ που έχει μια ισορροπία, τέλος πάντων. Είναι να μας τα πούν στο λόγο. Έκαμε γυμναστήριο στην Ακρόπολη. Δούλεψαν 3 χρόνια με επιτυχία. Προσαρμογές τεράστιες. Κάμε έρευνα, γράψαμε τι. Για να αποδείξουμε, ένα γυμναστή ξέρει, αλλά για να το εμπεδώσει ένα που είναι άσχετο, πρέπει να του πει: ξεκινήσαμε έτσι και κάνουμε έτσι. Κάμε το, δουλέψαμε, τα μωρά πελαμένα, και οι μαθήτριες. Εθώρουν το και χαίρουμε, δηλαδή χαίρουμε. Φεύγω από το σχολείο,
ήρθε την επόμενη, χαλάσαν του. Κόψαν το κανονικά, πέταξαν το στον κοτσάτ. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, ήταν, ήταν τόσο πολλά. Πιάμε οι γονείς τηλέφωνο, πιάμε οι μαθητές. Κύριε, δεν έχουμε τίποτε. Για ποιο λόγο. Μια, ένα πράγμα που επενδύθηκε. Κάποιο εφοάτο να χτυπήσει κανένα. Α, μάλιστα. Εντάξει, μου και λίγο στο κίνδυνο σου, έκανα άλλα πράγματα. Και... εντάξει. Να χρειάζεται. Καλά, ρε. Γιατί είναι κακό να μα τρέψουν. Ξέρω ότι χάσαμε το. Θωρώ με τσιού. Τζούμε στη γυάλα. Το risk taking είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε όλοι μα. Πού τίποτε. Εντάξει. Πολύ αυτοκίνητο. Λοιπόν, ότι κάτι. Του παρέτσου πρέπει να μείνει ο σπίτι. Λοιπόν, άμπρα. Λοιπόν, τώρα σου το πω σε άλλα πράγματα. Πα σε επιχειρήσει. Θε να ανοίξει μια επιχείρηση. Πρέπει και σαν ρίσκο, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, υπολογισμένο ρίσκο. Εντάξει, και το risk taking είναι κάτι το οποίο μαθαίνει στην παιδική ηλικία. Μπορεί να πέχει το μόνο τον κάτω. Πολλέ φορέ το έκαμε που μίτσε. Εγώ πάρα πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ φορέ. Έκαμε στον υπολογισμό, έθωρον τον τύχο. Λοιπόν, τούτο είναι ένα πράγμα που καλλιεργείται. Έτσι, υπολογισμένο ρίσκο. Ποιο είπε ότι ρίψω κίνδυνο τζιγκαγό. Γιατί προσεγγίζω προστατευμένο. Γιατί. Εκπαίδευσε κάποιον που γυμναστέ σου να μάθει να μέτρα ασφαλεία για το στίβο μάχη και μέσα στο σχολείο και βάρτου τον γάμο. Εν ήξερει, φέρ τον κοινό που το έκαμε να του εκπαιδεύσει του γυμναστέ. Δεν είναι να σου πει όχι. Είναι, συναντήσαμε πολλά προβλήματα και φάνηκε ακριβώ το μέλλον. Δηλαδή που το πράγμα είναι, λέω. Okay. Που πάμε, να μπορεί να κάνω. Πώ θα βοηθήσουμε τον Ταμουρά, ρε που τέλο πάντων. Κόψαν το με το σμυρίλιο, πετάξαν το. Τι δεν μου βάλαν, τζάμε. Τίποτε. Και αμέ τώρα έγινε χρόνος καπνίσματος. Δηλαδή, τους καθηγητές. Τους μαθητές. Επία... για τους μαθητές. Α, ενώ είσαι πάσα να μην πίνουν. Άτυπα. Επία που μου επιθεωρήσε, επία να δώσει, επία και από εκεί πίσω, για το δάκρυσα. Ήταν τρύπες κομμένα οι πίδες, σε γερούνταν. Είχε μπαγκούθια και ξαπρωτή, τέλος πάντων. Και λέω, ρε, του το θέλουσε. Και επαναπαιβούμαστε στο γραφείο μας ότι έχει πρόβλημα. Επιά με γονή τηλέφωνο, σύνδεσμος. Οι μαθητές τότε γίνει ένας χαμός, είπα να πάω για μένα δώρε. Έκαμε να νιώθω και ενοχή που το έκαμα. Θα πω νόματα, θα μην έφερα τίποτε, διότι έφυγε αστυνοχωρημένος. Λαλό, έγινε να σταματήσω. Μου είσαι ένα διευθυντής, εντάξει, επειδή αρχίσε έναν κόστος, όπου έβλεπα αν μπορώ να το δω, ούτε μπορεί να το δω, σου κάνω στιγμή για εφορία, ότι δώσουν οι επιχειρήσεις τέλος πάντων. Άμα έβλεπα ότι δεν μπορούσαν να βγουν τα κόστα, έκανα άλλα πράγματα τα οποία πάλι δημιούργησαν. Δεν μπορούσες να κάνεις. Μόλις πιάσει το, ήρθα στο γυμνάσιο της, του Πέρα Χορκού, σε χώρους πολλούς, μπορούσε πάει στα Ζαπέρα, μετά λέμε, θα κάνω γυμναστήριο. Θα κάνω γυμναστήριο. Είπα ότι δεν πιστεύει κανένα, δεν πιστεύει κανένα. Ήβρα λεφτά από την περιοχή με το σχέδιο μου, τα σχέδια που έκανα με το βίντεο μου που την περιοχή. Ήρθα στις επιχειρήσεις και σύναξα. Σοβαρά. Ναι, και σύναξα 13.000 ευρώ. Και ο ταμείο του διευθυντή, ο Κατούλου, αν και απαγορεύεται, ο Κατούλου, σύναξα από τίποτα. Και έκανα το γυμναστήριο σε 3 μήνες, λειτουργήσε. Οκ. Και έντιαμε. Εντάξει. Δουλεύκουν το. Δουλεύκουν το τώρα. Όταν έφυγα, εμπήκαν οι φόβοι μέσα. Ναι, οκ. Okay. Πότε να γίνουν τα ίδια πάλι. Πότε να χτυπήσει κάποιος, και αν χτυπήσει κάποιος, τους έδιναν να μπουν μέσα, τέλος πάντων. Από την πλευρά τους. Οι μητσίοι παραπονεμένοι. Και αμέ που πούμε, έκαμε και την έρευνα μας, προτιματολίγος όλα μωρά, το 98% εδεχτήκαν το και γράψαν ότι ναι, το πράγμα στο σχολείο για μένα είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Ή και η οικονομία. Έβαζε τον από γυμνασμό, κύριε. Γυμνασμό στο σχολείο. Το διάλειμμα μου, κάνω κύριε. Έφυγαν τα τηλέφωνα, σταμάτησε πολλά. Είναι καμία ταξίες, η παραβατικότητα σταμάτησε. Λογικό. Ναι, έβαλα τους άδακτους, πολλά βάλα τους υπεύθυνους. Μάλιστα. Ανά ώρα, την καρδιά του στο γραφείο. Έτσι. Είναι τάση που είχα. Τέλος πάντων, έφυγα και που τζαμέ, έπια στο Υπουργείο, έπειρα μαζί μου το γυμναστή που είμαστε μαζί τον. Πήρα μαζί μου και πάνω σαν σύμβουλο. Λέω του, λέει μου θέλω να κάνουμε. Ο λόγος που πραγματικά που πήγα επιθεωρητής ήταν για να κάνουμε τα γυμναστήρια για κανένα άλλο λόγο. Δεν άρεσε μου τίποτε εκεί πάνω. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε το γυμναστήριο, να κάνουμε σχέδια, να κάνουμε το εγχειρίδιο, ξέρω εγώ.
Θα το κάνουμε. Πάει σπίτι, χτυπά στην πόρτα. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Τέλο πάντων, ποιο είναι αυτό. Πρέπει να είναι αρνησή να τα πιστοποιήσουμε. Να πιστοποιηθεί το γυμναστήριο. Κοιτάξαμε να βρούμε τι υπάρχει πιστοποιημένο στα σχολεία για να πιάμε την βάση να προχωρήσουμε. Έχει τίποτα πιστοποιημένο. Εννοεί ISO. Ναι, είναι όλα κοιταξούμενα. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσα επικίνδυνα πράγματα. Αλλά το γυμναστήριο είναι πρόβλημα. Λέω λίγο θα επιμένω. Μπήκαμε μέσα σε αυτά, είδαμε πιστοποίηση ευρωπαϊκή, έφεραμε την, προσαρμόσαμε τα όργανα, έγινε μεγάλη μελέτη. Είδαμε και να πιστοποιεί εξωτερικού χώρου σε μια εταιρεία κυπριακή τη κυβέρνηση. Μάλιστα. Φέραμε τον κοντά, τσάκαρε το είδε, το τέλο πάντων έκανε μια διαδικασία, φάμε μα ένα χρόνο. Και τελικά έκανε μια στιγμή κοκκινό τριμηθιά. Ένα βαβείο που έδωσε ο George Foundation, ένα που. John Foundation. Χριστοδούλου, Τζο Χριστοδούλου. Α, ναι, 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 ναι. Που είχα πολλά τσιδιά. Okay. Και βάλε κάτι βραβεία, 50.000-30 αυτόρα, για ένα project. Και έβαλα ένα project το γυμναστήριο. Βοηθήσαμε το και πιάνε το πρώτο βραβείο, 50.000. Ωρα. Και κάναμε ένα υπέροχο γυμναστήριο, πιστοποιημένο, με ταμπέλες, όπως πρέπει κανονικά, με πατώματα ειδικά, ήταν ελέξεν το άνθρωπος, διορθώσαμε τα λάθη, έχει όργανα και μετρούντες, πτώσεις, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Όλα στην εντέλεια, πιάμε τη σφραγίδα, λειτουργεί κανονικά, έναν κόψο δέχτημα στο σχολείο, η μητσή πελαμένη, και με την πιστοποίηση τώρα, και έγινε η διευθύντρια αλλά και υπουργός, εγκρίνονταν τα πράγματα, εγκρίνονται, okay. Και τις τεχνικές υπηρεσίες, θα ανοίγει, να προχωρήσει. Να προχωρήσει και θα γίνονται 6-7 πιλωτικά το χρόνο. 6-7 πιλωτικά το χρόνο. Ναι. Άρα. Είμαστε πολλά καλά. Είμαστε πάρα πολλά. Άρα ξεκινήσει. Ναι. Έμπηγε μέσα ένα κονδύλι για αυτό το σκοπό. Και να γίνονται καλά, διότι πιστοποιήθηκα και θα φέρει κανένα την ευθύνη, διότι. Ωραία. Άρα να πρέπει και από την πλευρά. Λογικά είναι να πρέπει να έχει και κόσμο. Εκπαιδευμένο κατάλληλα. Εκπαιδευμένο κατάλληλα. Είχαμε και σχέδια μαθήματος, στείλαμε. Μάλιστα. Άρα είναι ευθύνη των καθηγητών φυσικών. Είσαι σχολείο. Είσαι σχολείο, ναι. Ωραία. Ναι, άρα. Παρακαλώ να έχω ευθύνη σε γυμναστήριο. Να ζούμε και μέσα. Ναι. Εγώ, Κώστα, εγώ έκανα το όταν σπουδάζα, όταν έκανα το διδακτορικό μου, δούλευκα παράλληλα σε ένα αμερικάνικο σχολείο. Ήμουν αντικαταστάτης καθηγητής φυσικής και. Afternoon activities, από γευμανές δραστηριότητες. Ναι, ναι. Και εμένα δώκαμε το γυμναστήριο και το κολύμπι. Ήμουν κάποιες ώρες στην πισίνα που κάμπλαν κολύμπι και κάποιες ώρες ήμουν στο γυμναστήριο του σχολείου. Έδωσαμε βάρη δηλαδή. Ναι. Και έφυγα από πρόγραμμα των μαθητών. Ναι. Και ήταν παροχή του σχολείου το απόγευμα. Μάλιστα. Δηλαδή το σχολείο γινόταν η ώρα 8 το πρωί. Έκανα την πρακτική μου και μέσα το δεύτερο μου εξάμεινο. Τελείωνε το σχολείο ώρα 3. Κάθονταν μέσα στην καφετέρια του σχολείου. Τρώγανε, πίνναν. 4 ξεκινούσαν τα afternoon activities, από γευμανές δραστηριότητες. Οι ομάδες του σχολείου αγωνιστικές, οι που εκπροσωπούσαν το σχολείο, έκαναν προπονήσεις. Και είχαν άλλο 2-3 ομάδες στο κάθε άθλημα άλλων επίπεδων ενασχόλησης, συν δραστηριότητες. Δηλαδή, κολύμπι, βάρη, ενόργανη κτλ. Δεν είναι κάτι δύσκολο να γίνει. Να μπορούσε να ενταχθεί στο αθλητισμό για όλου το συγκεκριμένο project, για το απόγευμα. Να μην σκούν τα κάνει άλλη ανοιχτά. Μπαίνει και ο κόσμο να γυμνάζεται. Ναι. Αλλά βράμε τεράστια εμπόδια να το φύγουμε όσο τα μέσα και θωρούμε, είπα μας, και να μην χάσουμε την ευκαιρία να το βάλουμε μέσα στα σχολεία. Ο σκοπός είναι να μην είναι ανοιχτό. Υπάρχουν τις χωριανοί για μένα, οι γονείς να γυμνάζουν. Ρε Κώστα, είναι λογικό ρε φίλε. Έχεις την εγκατάσταση για μένα. Το απόγευμα, είναι οι ώρες που γίνονται βανδαλισμοί στα σχολεία. Ναι, έτσι. Γιατί γίνονται βανδαλισμοί? Επειδή το σχολείο κλειώνει η πόρτα, εγκλειστό να έχει κανένα μέσα. Ανίστο, βάλες μέσα λίγους ενήλικες. Κόσμο να έρχεται να γυμνάζεται, τους γυμναστές κτλ. Διάτσε κάτι για τα μωρά. Αμέσως η κοινότητα ήδη θέλει το σχολείο να είναι καλό, προσεγμένο κτλ. Ο χουλιγκάνος, ο βάνταλος, που γιατί είναι βάνταλος, δεν είναι επειδή είναι κακακοπελούθια. Ούλε περάσαμε από την ηλικία, ούλε κάναμε τις ιστορίες. Είναι επειδή βαρκέσαι. Εν έχει κάτι άλλο. Να ασχοληθεί και να ταράξει. Εγώ να σου πω τη δική μου την ιστορία. Η παρέα μου ήμουν ταπελωμένο. Ήμουν κοινό που θα λέω, νουλή παραβατικό, τσαλίδη που μου σχολείο. Ναι. Λοιπόν, η μόνη μου διαφορά ποια έμπουδα από του φίλου μου. Φίλοι μου ήταν κοινοί οι οποίοι ήταν να μπουν μέσα στο σχολείο, βάφαν του τύπου, σπάζαν παράθυρα, ανοίγαν τι τάξει κτλ. Εγώ γιατί δεν έκανα τα πράγματα. Επειδή την ώρα που μπορεί να πάνε κοινοί να κάνουν τι ιστορίε, εμένα ήταν η ώρα που να πάω προπόνηση.
Ήταν η ώρα που να πάω να κάνω το άθλημα. Δεν είχες ώρες να κάνεις τις πελαρούες σου. Ακριβώς. Και εκ των όντων μου. Έπαιρνα, ήμουν αθλητής, ήμουν καλό επίπεδο. Ενώ το σύστημα που παίζα ήταν σοβαρό με το μπασκετικό πρόγραμμα. Δεν ήμουν και ώρα. Έπαιρνα, έκανα μια προπόνηση 2 ώρες. Έμεινε καλό ένα 40 μετάλλητο μόνο μου ατομική προπόνηση. Έπαιρνα σπίτι πεθαμένο. Και ήμουν μακριά από το κάπνισμα, μακριά από του βανταλισμού, μακριά από τα πράγματα. Και λέω σου, έχουμε σχολεία σε καλύτερες τοποθεσίες σε κάθε κοινότητα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρο. Είναι και αντρική τόπη. Ναι. Γιατί να μην το ανοιχτούν τα απόγευμα, ρε κουμπάρα. Ήταν ο σκοπό. Επιάσε σχολεία που ήταν πρόθυμη και ο σύνδεσμο γονιών και η κοινότητα να το κάνουμε, να τα ανοίξουμε. Πιάστε τα κλαντζιά στο γυμνάσιο, πολλά ο τόπο με στο δάσο, ή που είναι το πεζόδρομο περπατού. Ο διευθυντή πολλά ο φίλο μου, να το κάνουμε και έχουμε πόρτα ανοιχτή. Μάλιστα. Είχε πολλά σχολεία που θέλω πολλά κοντά. Δηλαδή, αν είχαν τα λεφτά, θα έκαναμε κανένα εγώ να κάνω στο. Τα σχολεία γενικά πρέπει να γίνουν κέντρο δραστηριοτήτων. Μπράβο. Δηλαδή, είναι το ιδανικό τόπο, το απόγευμα, όχι μόνο αθλητισμό. Και τέχνη, πάντα τέχνη, τα πάντα. Και μουσική να ακούσουν και τα πάντα. Ναι. Μπορεί να κάνει. Βάλε βιβλιοθήκε, για παράδειγμα. Και είσαι υπεύθυνο. Οι ζημιέ πηγαίνουν 1 εκατομμύρια το χρόνο και πάλι είναι υπεύθυνο. Είπε την καλύτερη κουβέντα. Διούμε για του ρήπου 300 εκατομμύρια. Και λαλούμε ότι έχουμε budget να προσλάβουμε part-time τα απογεύματα ανεργούς επιστήμονες για να κάνουμε το πράγμα. Μάλιστα. Τους πάντες. Το βόλεϊ στιγμή, το μπάσκετ. Να σου πω, και όχι μόνο ανεργούς επιστήμονες. Αν υπήρχε κανένας ο οποίος μπορούσε να το αντιληφθεί το πράγμα, θα μπορούσαν να κερδοφορούν τα σχολεία από το πράγμα. Ναι. Θα μπορούσαν να νοικιάζουν αίθουσες, να φέρουν οποιοδήποτε επαγγελματίας που γύρευκε ένα χώρο στο σχολείο. Εύκολη πρόσβαση, ναι, πάρκι, ναι. Λοιπόν, άδειες, πράγματα. Εντζαμέ. Και τα λεφτά, άμα γίνουν για αυτόνομα τα σχολεία, να τα υποφορεί το σχολείο για το σχολείο. Ναι. Κοίτα, τούτα σκεφτούμαστε. Σκέφτου. Εβάλαμε το δωράκαρο σε μια κουβέντα 40 λεπτά. Έτσι, χωρίς να. Χωρίς πολύ πλάνο. Εντζιν πυρηνική φυσική. Όχι. Απλά θέλεις πολιτική βούληση σε κάποιους ανθρώπους να μπορούν να πάρουν εγώ να πιω την μπάλα και να τρέξω μαζί της. Να το πάρω στο τέλος για το καλό του κόσμου. Εν τόσο είναι εύκολο να γίνουν και δεν γίνονται. Και σκέφτομαι στα δύσκολα να αποκαμνούσει. Στα δύσκολα, σε αποφάσεις δύσκολες. Εν τα βλέπεις. Τσιλούμε. Εν τα βλέπεις. Ο ένας κουντάδα στον επόμενο. Ας τα βρει ο άλλος. Έθα πιο ότι ορίσκω εγώ, εν καυτή πατάτα, να το τσιμίσω. Που να αναλάβει ο επόμενος υπουργός, πρόεδρος του ΚΟΑ και τα λοιπά, στα βρεγίνος. Και ποτέ δεν τα βρίσκει κανένας. Με τούντες ενέργειες μπορούν να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ένα σχολείο το οποίο είναι κεντρικό σημείο, να σταστούν οι δρόμοι γυρών, να γίνουν πεζόδρομοι. Λοιπόν, οποιοδήποτε στην περιοχή είναι, θα χρειάζεται να πιάνει το αυτοίο για να παίρνει το μωρό του. Ναι, ρε φίλε. Περπατητών, ποδήλατων, άργα ευθεία με την κίνηση είσαι πιο εντάξει. Δηλαδή, το διαγύση των μωρών. Επειδή είχε μια κρίση στον Δήμο Αραδίπου, που ήμουν επιθεωρητής πέρσι, προπέρσι καλέσαμε πια. Και δόρισε ο υπουργός συγκοινωνιώθηκε 200 ποδήλατα. Οκ. Για να μπαίνουν οι μισθοί στα σχολεία. Ναι. Δεν είχε δρόμος. Σήκωσα το χέρι μου. Δεν είναι να πιένουν. Λέω του, είπα του, εντάξει, μωρό, αλλά εσύ να καθίσεις Λευκοσία, θα αφήνεις το μωρό σου να πάει στον τσικόπο ποδήλατο, πώς θα πάει. Δηλαδή, να γίνει μια προσφορά, αλλά να μην εκμεταλλευτείς. Πρώτα, έχουμε υποδομές, σκέφτομαι. Έχω υποδομές. Μπορεί να πει το μωρό που σπίτι του με ασφάλεια να πάει για σταθμή και να το εξηλίσει για να φύγει πάνω του. Θα το καλύτερο να κάνει 400 στατικά ποδήλατα. Μάλιστα. Τα φτιάχνει με στο σχολείο να κάνει με τσίτα του. Και πέρα του κόσμου είσαι εδώ. Αν είσαι πέτυχο το μωρό σου να πάει το πιλό στο σχολείο. Που είναι τα στατικά. Εμεί που είναι ζωή μα στο γυμνάσιο, θα πει όχι, δεν πα. Εγώ δεν ευκαιρνώ στο ποδήλατο. Εγώ θα ήθελα να ευκαιρνώ στο ποδήλατο. Δεν ευκαιρνώ στο ποδήλατο. Και που τα στατικά μπορούν να αποθηκεύουν και ενέργεια και να διούν ρεύμα του σχολείου. Έχει υπεροχή σου. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει για πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Απλά εγώ δεν δέχομαι το ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν τη δέχομαι. Όταν πετάσει για του τρύπου τόσα λεφτά, όταν γίνεται ένα σκάνδαλο, πα στο άλλο. Τώρα είναι να δούμε ένα δίσχεδο. Για την ιστορία μου, Βασιλικό. Να δούμε τελικά. Σίγουρα να δούμε. Και τίποτε, κανένα μα δεν καταλαβαίνει. Αλλά με τα απλά νούμερα, δεν καταλαβαίνει κανένα τα ποσά εν τούτα. Εκτό από ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, θα ακριβώσει κι άλλο το επόμενο διάστημα. Εν εμεί που είναι. Ό,τι να μα λαρούν, είναι δεδομένο. Φίλε, λέω σου, είναι κακοδιαχείριση σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα. Πότε να κάνουμε και μια πολιτική συζήτηση. Να κάνουμε και πολιτική συζήτηση. Ας πούμε, μιλούσαμε, θα λέμε για τον ΚΟΑΚ, στο σχολικό αθλητισμό. Τον μπάζιο του ΚΟΑΚ, ξέρεις που πάει το μισό ρε. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, όχι. Στο μισθολόγιο του ΚΟΑΚ. Ε, sorry ρε. Που να μην ξεκινήσουμε ο καθένας που ντζάμε τι ακριβώς κάνει και πόσο... Θέλω να ανοίξω στο άμμο για το πώς μπήκαν και μέσα, γίνει που μπήκαν και μέσα. Δηλαδή στους για οράματα, οράματα, δείξε με ένα στρατηγικό πλάνο. Δεν υπάρχει. Δείξε με ένα πλάνο που θέλεις να πάρεις στον εξωτερικό αθλητισμό στην Κύπρο. Είσαι υπεύθυνος για την υγεία του πολίτη. Πού θέλεις να τον πάρεις. Δεν ξέρω. Μα φαίνεται ότι δεν ξέρω. Ενώ ξεκάθαρο. Αν πάρουμε μέσα στα χρόνια το τι άλματα κάνουμε, πώς αναπτυσσούμαστε κλπ. Στην Κύπρο, εγώ αποφάσισα, και ρωτούμε εγώ λίγα μια φορά, καλά ρε, δεν πήγε μες στον Πασιβέφα. Πασιβέφα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Εθελοντές δηλαδή. Τον που λέμε είναι η κοινωνία των πολιτών. Στην Κύπρο πιστεύω, επειδή με τον κράτος που έχουμε και τον κρατικό μηχανισμό, με τα δόσα του κενά, δυστυχώς, αν θα έχεις κάτι καλό, είναι να το έχεις από την κοινωνία των πολιτών. Δε, ας πούμε, ποιος καρκινοπαθής. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο κράτος, αλλά θέλει και έναν μπασικάφ, θέλει και έναν σύνδεσμο καρκινοπάθων. Δε στο κομμάτι το δικό μας. Υπάρχει το κράτος, θέλεις όμως και την ιδιωτική πρωτοβουλία ή την πρωτοβουλία που είσαι θελοντές, που είναι να βάλουν ώρες χωρίς λεφτά, επειδή έχουν ένα όραμα, να το πάρουν παρακάτω. Εντάξει, οκ, ως πόσο είναι να πάει όμως. Πρέπει να έχουμε και εμείς απαιτήσεις που το κράτος πλέον, παραπάνω. Και δεν έχουμε. Δηλαδή τα πράγματα είναι τραγικά. Θωρείς κάθε εκλογές, κάνουμε μια γκέλα πίσω από την άλλη. Πίσω από την άλλη. Και δεν υπάρχει κανένας μοχλός πίεσης. Δεν υδρώνει ό,τι και να γίνει, δεν υδρώνει αυτή. Παχύδερμα. Παχύδερμα. Δεν τιμωρείται κανένας. Δεν είναι υπόλογος κανένας. Σε ποια δουλειά θα πιένες στον ιδιωτικό τομέα, ρε Κωστά. Εμείς είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Θα πιένες και θα λάλες. Είμαι manager. Το πλάνο μου γυρί. Επέρασαν 6 μήνες, δεν το κάνω. Δεν μόνο να σου πω. Φύγε. Δεν να σου πούνε, έχεις άλλη μια ευκαιρία να... Yeah. Και μετά φύγε. Φκαινούν προέδροι, λαλούν, να μπου λαλούν προεκλογικά, εν υλοποιείται τίποτε, σύμνους άλλο τρεις ιδεολογίες μετά, μα είναι μπόρο, μα μου, χαπάρι είναι μητσί μου, ας τέξα να ψηφίζουμε. Εγώ παστούτα πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα φέρουν ευθύνη όλα τα κόμματα, γιατί οπότε πρέπει να περάσουν μια νομοθεσία σοβαρή. Για να υποφεληθούμε τα επόμενα χρόνια αν την περνούν, π.χ. έγινε το σκάνδαλο τώρα με το τερματικό. Περάστε μια νομοθεσία, ρε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν υπόλογοι, και είναι υπόλογοι θα πρέπει να πληρώνουν τα λεφτά που εφάσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τέλος. Ναι. Πότε πέρασε μια. Επειδή θα περαστεί καμιά νομοθεσία, επειδή στη θέση γίνων των υπόλογων μπορεί να βρεθεί κάποιο του κόμματο, πιο μετά, και συμφέρει, ρε παιδιά. Κατάλαβε να μου είναι κουβέντα. Έχω όλη την εμπειρία από τη Βουλή. Με φανταστείτε ότι στο Βουλή που είναι η νομοθετική εξουσία τα πράγματα γίνονται αγνά. Δηλαδή, καθόλου αγνά, περνούν νομοθεσίες, αν βολεύκει, αν δεν έχει πολιτικό κόστος, αν δεν θα κακοφανίσουμε κανέναν. Το πολιτικό κόστος είναι το χειρότερο. Είναι εκείνο το οποίο είναι η μάστιγα. Ούτε για ένα ψήφο να μην χάσει. Ναι, είναι η μάστιγα, φίλε. Και πρέπει πλέον να υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή, ειδικά αφού λέμε για Βουλή και βουλευτές και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή. Πρέπει να υπολογεί, πρέπει να ξέρουμε εμείς, φίλε, τι ψηφίσα για τον το πράγμα. Τούτον. Δεν έχουμε πολιτική κουλτούρα εμείς σαν πολίτες. Δεν έχουμε. Δηλαδή, όταν είμαστε λίγο δουλοπρεπείς όσον αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα δημόσια πρόσωπα, πάντα αποθαυμαζόμασταν, να το πω έτσι πολλά κυπριακά. Βουλευτής, έναν άποδα, εκείνος πρέπει να σε φοβάται εσέναν. Εσύ τον ευκάλεσαι μέσα να δεικνύεις τον. Επειδή είναι βουλευτής, να μπαίνεις μέσα και να το κάνεις υποκλήσεις. Κοινός πρέπει να σε φοβάται εσένα. Και εγώ τον κοίμασα, δεν ξέρεις πόσο τα τσίζεις ήμουν με διάφορες επιτροπές παιδείας. Δουλεύκει. Το μόνο πράγμα που δουλεύκει γιατί δεν έχεις άλλο μοχλό πίεσης πάνω σου. Είναι το name and shame. Είσαι αθιάβαστος κύριε, στη Βουλή που είναι η δουλειά σου να είσαι αθιαβασμένος όταν συζητούνται θέματα. Είναι όμως σχέδια που ψηφίζεις. Ένας ευκάλος στη σέντρα. Εγκλειώνεις. Εγκλειώνεις. Έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει να είναι. Καιρώνες από το κρατικό μισθολόγιο που μπούγκα μου δηλαδή. Για να ζήσω με, γιατί έβαλες υποψηφιότητα. Αν δεν σου περνά, μην ξαναβάλεις. Παραδείθου. Αν δεν αλλάξουν τα μικρά πράγματα, αφού τα μικρά πράγματα δεν αλλάζουν. Τα μικρά πράγματα εύκολα να αλλάζουν. Εμείς είμαστε και πιο μεγάλοι και ζήσαμε τις καταστάσεις ζούλες. Αν αλλάξουν τα μικρά πράγματα, πώς θα αλλάξουν τα μεγάλα.
ξεκινά από τα μικρά, δείξε κάτι. Και έτσι όπως σκέφτομαι πάντα, η μεγαλύτερη επένδυση που πρέπει να γίνει. Μια επένδυση του κράτους η μεγαλύτερη. Παιδεία και υγεία, ρε φίλε. Παιδεία και υγεία. Στην παιδεία, μπρο, στα μωρά, στην νεολαία. Να επενδύσει, τσαμέ, κύριε. Θεωρείς την παιδεία μας ήταν καλή. Όχι, πάει πίσω-πίσω. Πάει πισινή. 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 Μια δυστυχία. Και έχουμε μορφωμένους πολίτες. Είμαστε η χώρα με ποσοστία τους πιο πολλούς αποφύτους πανεπιστημίου. Και άμα τους μιλήσεις, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι. Είναι μορφωμένοι. Απλά βαστού πτυχία. Ναι. Δηλαδή γενική γνώση, καλλιέργεια, είναι κουλτούρα, πολιτισμός. Τίποτε. Είναι μια παπαγαλία. Και το πιο σημαντικό, κρίση. Ναι, βούληση. Ποιο συμφέρει, ρε Μιχάλη, να σε μάθει να είσαι ορθολογιστή και κριτικά σκεπτόμενο. Αφού συμφέρει του κράτου, τη κρατική παιδεία, να είσαι αμφισβητημένο. Για να είσαι ο μελλοντικό καταναλωτή και ψηφοφόρο. Και ακόλουθο. Και αν είσαι ψηφοφόρο. Αν είσαι ψηφοφόρο. Αν δεν είσαι συμφέρει του κιόλα. Αν δεν είσαι συμφέρει. Ή να έχουμε τότε τραγελαφικά, ας πούμε, 71.000 να ψηφίζουν ένα YouTube, ας πούμε. Ναι. Επειδή νομίζουν ότι κάνουν επανάσταση. Συζητήσαμε το που μηνύματα. Ναι. Άμα δεν μπορείς να το φέρεις, πώς θα τα ξαναβούν. Άμα δεν μπορώ να πιάω το τηλέφωνο, να το φέρω, που θα να το φέρω ένα βήμα μπροστά, πώς θα πιάω το βουνό να το αλλάξω. Yeah. Ξεκινά από τα μικρά, να κάνει αλλαγή, να φανεί ότι ναι, ενδιαφέρουμε για αυτό το πράγμα. Μπορεί να ενδιαφέρονται. Δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν υπάρχουν τα λεφτά. Τα 300 εκατομμύρια διούν τα τόσο είναι ευκολία. Μόνο τα ακούς, 300 εκατομμύρια, να ξέρεις στα σχολεία, 300 εκατομμύρια, τι γίνονται. Και πας σε ρήπους. Και πας σε ρήπους. Προστήμα. Προστήματα. Και ακόμα να τρώμε και προστήματα. Έχουμε κόμμα να τραβήσουμε. Έχουμε να τραβήσουμε πολλά. Πεις 300 εκατομμύρια, αντί να ακούω το πρόστιμο, πες βρέθει μια λύση. Και δεν το δούμε φέτος. Και τα 300 εκατομμύρια θα πάνε στην παιδεία. Μάλιστα, γύρι. Και αμένα φανεί ο τόπος τους. Και πάνε και κάμπος άλλη στην υγεία. Τούτη είναι η ευθύνη του κράτους. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Για να μιλήσουμε και συγκεκριμένες ευθύνες. Το επαγγέλματος μας. Συζητήσαμε το ξανά. Πρέπει να αλλάξω και το image του γυμναστή. Της γυμναστρίας. Το επάγγελμα μας υποτιμείται και εγώ πάντα έχω την τάση να με ρίχνω ευθύνες κάπου αλλού. Πρώτα ξεκινούμε με εμάς. Οι ευθύνες πρώτες εμπάνω μας. Είναι εμείς που χαλάσαμε την εικόνα του επαγγελματός. Διόρθωσμα αν είμαι λάθος. Νομίζω με την εισαγωγή πιο νεαρών γυμναστών μέσω του καταλόγου διορισμών ίσως να έχουμε πιο όρεξα τους πλέον. Παρά το παγιό, γίνεσαι 45 χρονών, περιμένεις σειρά και τα λοιπά. Μπαίνεις μέσα επειδή δεν σε ελεγχίζει πολλά κανένας, βαρκέσαι. Μα πάρτε και από την κανονικότητα. Πόσο παραγωγικός να είναι ένας στα 50 του, στα 45 του. Φυσικά θα είναι. Αφού τα χρόνια πράγμα λεφτής που είναι παραγωγικός, δεν τον έχει. Είσαι στον έξω. Ιδίως γυμναστή. Ιδίως γυμναστή. Εύκολη ρώτησα μας μαγιά στους συνδεσμών για το image του γυμναστή. Πώς πρέπει να είναι ο γυμναστής πλέον. Δηλαδή, πρέπει όντως να τιμούμε την επιστημονικότητα μας. Εν είμαστε πλέον ο τύπος ο οποίος εντάξει ήταν το κορμί του γυμναστηρίου. Είμαστε και εμπειρικοί πλέον. Εμπειρισμό και τώρα πια τέλειωσε. Είναι να είσαι ενημερωμένος στην επιστήμη σου διότι οι μητσιμπαίνους παρακολουθούν. Ναι. Παρασυρωθούν επίτηδες. Πρέπει να είσαι πολύ ενημερωμένος για να μην την παθαίνεις. Και ρωτούν οι μητσί. Μπαίνουν μέσα και ψάχνονται, βρίσκουν και ρωτούσε. Η ενημέρωση και η κατάσταση είναι το ένα. Ναι. Εν το ένα. Επαγγελματισμός. Επαγγελματισμός. Δηλαδή... Και στα σχολεία πρέπει να στήκεσαι υπόδειγμα. Ναι. Ο γυμναστής στα σχολεία είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Χωρίς το γυμναστή γίνεται τίποτε. Σε πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να είσαι γιος που είσαι. Δηλαδή να έχεις την προσωπικότητα σου, το στυλ σου. Να σε σέβονται. Να σε υπολογίζουν. Να ρωτούν τη γνώμη σου. Όχι να πω η γυμναστή, να κάθεται πίντη καθέ. Μα τότε γίνονταν. Ενώ ο γυμναστής είχε παράλαση, είναι ο κύριος του σχολείου, ο γύρος που να κουβαλήσει καρέκλες. Εν έτσι που γίνεται. Του το φταίουν και οι διευθύνσεις στο σχολείο. Ναι, εννοείται. Δεν είναι ο καθήκον να κουβαλήσει καρέκλα. Όμως μπορώ να το κάνω επειδή θέλω να το κάνω εγώ. Ακριβώς. Θέλω να το κάνω. Ακριβώς. Άλλον το θέλω και άλλον να σε υποβιβάζει. Συμπίστε με για τον πάει. Μπράβο.
Εντάξει. Γιατί ακούγα κάτι σχολή, ο μαθηματικό. Ο φυσιολόγο. Ακριβώ. Η μουσική. Είμαι την πιο μεγάλη ευκολία να δούμε την ώρα μα για να. Να μπει άλλο μάθημα. Να μπει άλλο μάθημα, ή επειδή πίσω ο μαθηματικό ή ο φιλόλογο που την ήλιο του, απιάνει η γυμναστική με πιο μεγάλη ευκολία. Το χειρότερο είναι στον κορονοϊό που πιάνε τα γυμναστήρια, τι κλειστέ να κάνουν τα. Άλλο τζίγινο. Τοποθετηθήκαμε. Τοποθετηθήκαμε πολλά έντονα. Σαν πα είπε, πιάνε τα γήπεδα τα κλειστά για να κάνουν πολλά τέσσερα. Για όνομα. Δεν είναι το γυμναστική τότε. Πώ κάνει γυμναστική. Ενώ οι αίθουσες, οι εκκλησίες έχουν αίθουσες τεράστιες, ωραίες, κομψές, κλιματιζόμενες, πάει στους τσιμές. Να γίνει αυτό με 500 κομμεντούθια έξω, επειδή πρέπει να κάνουμε θέστ. Είναι, ήταν ο υποβιβασμός στο επαγγελματή μας. Και να είμαι υπουργός παιδείας, δέχουμε τσιπράμα, να δεχτώ τσιπράμα. Είναι θέμα κουλτούρας. Έχει άλλες αίθουσες. Έχουν οι δήμοι, οι αίθουσες, έχουν... Να, ξέρεις, η μοίρα πολλών πραγμάτων, Κωστά, εξαρτάται από το... Πώς σκέφτεται ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος. Ενώ σου φέραμε πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν είπα πέρσι στη χώρα που σπούδαζα στην Ουγγαρία, ήμουν σε συνέδριο κτλ. Μίλησα με τους καθηγητές μου και έτυχε να βρω τον καθηγητή που διδάσκει θεωρία της φυσικής αγωγής. Και ήταν πολύ χαρούμενος. Μεγάλος σε ηλικία, ήταν ήδη αφιπηρέτησε, απλά έρχεται στο πανεπιστήμιο, κατάλαβες, νεκαδόνεται κτλ. Μου είμαι πολύ χαρούμενος. Μου έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μου γίνει και λόγο. Άλλαξε υπουργός παιδείας, γυναίκα. Τούτοι για χρόνια προσπαθούσαν να περάσουν τις τρεις ώρες φυσικής αγωγής την εβδομάδα που το δημοτικό είναι στο Λύκειο. Μπράβο, περίμενε να δεις να μπούκα με η νέα υπουργός. Πήγαν και είπαν αντιστώ, τρεις λέει τους, γιατί τρεις και πέντε. Και κάμαν το πέντε. Σοβαρά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και μάλιστα πριν λίγο καιρό, πώς τραγούσα ένα βίντεο που ένα σχολείο εκτός Βουδαπέστης, που είναι πολλά χειρότερα πράγματα, πήρε το λεωφορείο το πρωί, έκαναν τους μητσούς, πισίνα, περίμενε το λεωφορείο, έκαναν τους πισίνα, και διερωτούμαστε πώς η Ουγγαρία χωρίς θαλασσά είναι υπερδύναμη στο Κολύμπι και στο Βοτερπόλ. Λοιπόν, το κακό, ναι. Πέντε φορές την εβδομάδα, φίλε, επειδή αποφάσισε μια υπουργός. Εν τούτο όμως, πρέπει να βασιζόμαστε πάνω στον εκάστοτε υπουργό. Πρέπει το κάθε Υπουργείο να γίνει μια σοβαρή μελέτη για τα θέματα του και να γίνει ένα σύστημα το οποίο έτσι θα λειτουργεί. Όποιο και έναν τζαμέ, τσίνο θα γίνει σκέτε. Ναι, αντιλαμβάνεσαι πόσο πίσω είμαστε όταν μιλούμε για Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού. Το αθλητισμό εξηγάσαν το. Σαν που είμαστε μοντό στο 40. Εξηγάσαν το. Εγώ επειδή δουλεύω μαζί του, ενώ ο αθλητισμό είναι κάτω από το Υπουργείο, έχουν τη Σαντρόνη στον ΚΟΑ, μεν, αλλά το Υπουργείο σαν Υπουργείο δεν κάνει ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Ζητούμε τους πράγματα του Υπουργείου. Το τελευταίο πράγμα αυτό. Και κοντά το στον ημικρατικό οργανισμό, στον ΚΟΑ. Διότι έχουν άλλες σκέψεις. Είναι πανκύπριες. Ναι. Αυκύλοι. Ναι, επιτυχία, οι γονείς να με έχουν παράπονα. Τα εξαστικά δοκίμια τους απασχολεί τους που δεν μπορεί να δεξούν τα σχολεία. Η έρευνα μου. Για μένα είναι σκέψη. Τα άλλα έχουν τα. Είπε κάτι ω γονιό. Και ο γονιό είναι σημαντικό παράγοντα. Δηλαδή, η πρώτη έρευνα που έκανα στη ζωή μου, του μάστερ, πριν το διδακτορικό, ήταν η στάση και απόψεις των γονιών των τελειοφύτων μαθητών λυκείου για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Λοιπόν, ρώτας τους, θεωρείς το μάθημα της φυσικής αγωγής ότι είναι σημαντικό? Ναι, για την υγεία, για. Έβαλε στο στολό του ερωματολογίου. Βάρουμε τα μαθήματα του λυκείου που κάνει το παιδί σου τώρα σε κατάταξη, τελευταία γυμναστική. Κατάλαβες τα οξύμορα. Ναι, διότι λαλί σου. Μαθηματικά, Παναγία μου, να κάτσεις εξάρτηση το μωρό μου, να πιάει τη βάση να περάσει στο Πολυτεχνείο. Πάει μετά βιολογία, Παναγία μου, να πάει ιατρική το μωρό μου. Η γυμναστική είναι ενοτροπία μας. Χωρίς υγεία, ναι. Χωρίς υγεία δεν πάει πουθενά. Κουντούν το μάθημα κάτω κάτω, διότι το μάθημα της γυμναστικής θα δω και η βαθμολογία να πάω. Άμπρα. Επειδή ο τελικός στόχος του σχολείου στο τέλος της ημέρας. Είναι να παρέσει πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Δεν είναι το να αυκείς και να. Εγώ απορώ να σε μια κοινωνία. Δεν το καταλαβαίνει ο γονιός ότι αν το παιδί του χάσει την υγεία του που την υποκινητικότητα, Είπαμε το πριν, καταστρέφει σε. Αντίληψη, κρίση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ρομπότ και πάμε. Έχει γονείς που το αντιλαμβάνονται, αλλά η πλήστη. Εντός η πίεση, αν είστε ως τελειόφυτο, εντός η πίεση του τελειόφυτου, τα ιδιαίτερα έξοδα. Ναι. 100 ευρώ το μάθημα για να κάτσουν έξω να περάσουν.
άμα συμβαίνουν το πράγμα σε μια οικογένεια και ο γονιός υπολογίζει μόνο τα μαθήματα που κάνουν ιδιαίτερα, για που υπολογίζει, για που να χρειαστεί, ενώ ξέρω ότι η γυμναστική είναι καλό πράγμα για τα υγεία μας, ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται, πέφτει μες την ομίχλη, που κάτω, δεν διθωρεί κανένας. Γι' αυτό είναι σε έναν νοοτροπία, ας πούμε, και του συστήματος εξετάσεων, της πρόσβασης, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τελευταίο για να κλείσουμε, νομίζω, γιατί κλείσαν κάτι δύο ώρες. Να προσπαθήσουμε από τίποτα άλλο. Επίσης, θεωρώ σημαντικά τα σχολεία στο να βρίσκουμε και να καλλιεργούμε την κουλτούρα του αθλητισμού, να βρίσκουμε αθλητές. Λοιπόν, ξέρω ότι στο PhD σου έκαμες, έκαμετε κάποιες μετρήσεις για σφαιροβόλους. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε, και τούτο είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αστάσουμε τα άλλα, πρέπει να μπαίνουμε στα σχολεία, να κάνουμε κάποια τεστ και να θεωρούμε... Εγώ έχω διαφορετική άποψη για το κατά πόσο το σχολείο είναι ο χώρος που τον οποίο να ελεύουμε αθλητικά ταλέντα. Okay. Για μένα είναι. Γιατί όμως. Επειδή σε φυσική νόμη είναι πρέπει να δω έφαση στους πολλούς. Τι είναι που τους αρέσει η γυμναστική. Το ταλέντο, ο κοινός που έχει έφεση, ο κοινός που φαίνεται αθλητικός, στον τίποτα άθλημα, είναι να φανεί. Είναι να προγύψει. Μπορεί να προγύψει αργά. Διαφωνώ λίγο μαζί σου, διότι εντάξει, αν κάνεις ένα μάθημα σφαιροβολίας για παράδειγμα, δείχνεις τα απλά, τα βασικά, θα βρεις και τρία μωρά τα οποία είναι διαφορετικά. Να δεις ότι μπαίνουν σωστά, ναι. Έχει το σπρόξιμο, έχει την μπή. Και αν είναι κίνηση. Εάν το μοροδόχεις του σημασία και μεγαλώνοντας, πάρεις το και σε έναν αγώνα, δηλαδή πρέπει, επειδή έχουν έλλειψη ταλέντο, είναι τα αθλητικά σχολεία τώρα, ευτυχώς το και αθλητικά σχολεία, τα οποία είναι ένα... Να σου πω, ο λόγος που διαφωνώ είναι λίγο ιδεολογικός. Για μένα είναι ο αυτοσκοπός να βγάλουμε αθλητές. Ο αυτοσκοπός για μένα είναι να κινείται όλη η κοινωνία. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά μπορεί να είναι και αδειό. Εγκρίμα να μπορούμε το οποίο... Ναι. Εγκρίμα να μπορούμε το οποίο έχει ταλέντο. Ιδανικά ήταν που γίνεται. Ο καθηγητής φυσιολογίας να το δει. Να το δει, ξέρεις, πήγαινε στο σύλλογο το απόγευμα. Έρωσε στους σχολικούς τους αγώνες. Έτσι, χάσαμε πολλά ταλέντα, χάνονται, περνούν απαρατήρητα, ενώ η Κύπρος έχει ταλέντα. Έχει πολλά. Να το είδαν το γυμναστής, βάζουν να τρέξουν. 80 μέτρα τρέχουν. Οι δυο πρώτοι. Τελικά φτιάχνουν ένα ο καλύτερο. Γι' αυτό γίνονται το σχολικοί αγώνες. Ναι, μα πρέπει. Υπάρχουν τα γυαλί, μπορεί να γίνει το σχολικό αγώνα. Να πάνε περιφερειακοί, ο σκόπος είναι τούτος. Ναι. Να δεις τα μωρά που είναι καλά, τα πιάνουν οι συλλόγοι. Γι' αυτό όμως δεν διαφωνώ ότι είναι διαφορετικό μονοπάτι. Εγώ θα έβαλα, είναι η δική μου φιλοσοφία. Εγώ θα ασχολούμουν, αν ήμουν στα σχολεία, με τους 23 που τους 25 οι οποίοι δεν αγαπούν τη γυμναστική να την αγαπήσουν. Και είναι οι δυο οι οποίοι έχουν έφεση, ήταν τους που δεν μπορούν να κάνουν. Ναι. Τον τάδε γυμναστή το απόγευμα στο σύλλογο, τον τάδε πήγαινε κάμνης. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αρχίσαι που μαζί μου ανοιμάζονται όλοι. Ναι. Όμως, είχα στην έννοια μου πάντα, ρε μα μπορεί να έχει καλά μωρά να με... Έχει σίγουρα. Έκανα τεστ μου, έτσι έφυγε να τα πίσω. Δηλαδή, για να δω την ευκαιρία στα μωρά και να... Είπε μου Μυρονάς, μπορώ να κάνω το πράγμα... Όχι, στο ιδανικό σύστημα, έτσι πάει. Εγώ θυμούμαι κάνα μας το πράγμα. Για να μην στερούμε σωστά... Διότι έχει μωρά που χάνονται πολλά μωρά. Εγώ θυμούμαι κάποτε, φυσικά τύχε μου να έχω καλούς καθηγητές φυσικής. Αν είσαι, ας πούμε, έφεση κάπου, έλεσαι σου, ξέρεις. Ναι. Πήγαινε το απόγευμα, ενώ τότε γυμναστή στο Χασιζία, παράδειγμα, πήγαινε το δοκίμα στο Στίβο. Μπορούσε να κάτσει, μπορούσε να μην κάτσει. Ναι. Όμως το πέρασμα από Στίβο είναι διάσου καλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ πριν να παίξω το πρώτο μου ομαδικό αθλήμα, handball. Okay. Αλλά πριν να πάω να παίξω handball. Πέρασα από Στίβο. Δεν ήμουν καλός σε κανένα αγώνισμα, αλλά ήμουν μέτριος σε όλα. Και έτρεχα, και ρίχνα, και άλματα είχα καλά. Δεν ήμουν όμως για Στίβο. Τι είναι όμως τα skills που πια από το πέρασμα μου στο Στίβο, ήρθαν μετά στο handball και μετά στο μπάσκετ. Βέβαια. Τούτο είναι το πέρασμα του αθλητή. Ναι, για μένα προπαίδεια. Εγώ παραπάνω λόγω σπόλα λόγω, γιατί τούτη διαδικασία θεωρούμε σε άλλες χώρες ότι είναι η διαδικασία η οποία δημιουργεί την κουλτούρα του αθλητισμού. Δηλαδή, αθλητές, ξέρουμε μικρή ηλικία, κάνουν επιδόσεις. Αν κάνουν και επιδόσεις, και η κοινωνία διά παραπάνω έφαση σε το άθλημα. Οπότε, αν μπαίνουν και άλλα αθλήματα,
στον κύκλο, μην σκούμε μόνο στα κλασικά που ξέρουμε ποδόσφαιρα, πράγματα ναι, 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 ναι. Πρέπει να υπάρχει, πρέπει να νομίζω εν κύκλος που είναι να δω και πίσω. Εντάξει, έχονται σαν φιούρες, ξέρεις, είμαι πάντα ο κοινωνιολόγος της κατάστασης. Υπάρχει πάντα το ερώτημα κατά πόσον ο ελίτ αθλητισμός είναι πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους. Εν είμαι σίγουρος αν υπάρχει συσχετισμός. Εν είμαι σίγουρος. Ναι. Εν είμαι σίγουρος. Καταλάβω να μπορείς. Εγώ είμαι παραπάνω τη σχολή των πιο βόρειων χωρών, που ο κόσμος ξεκινά να μαθαίνει την κουλτούρα ανάσκησης που πολλά είναι ηλικία, χωρίς γονείς να γυμνάζουν τα γολούθηκαρους ή να κάνουν δραστηριότητες μαζί που πολλά είναι ηλικία, περνάμε στην συλλογική κουλτούρα. Έχει κόσμο, διορτούμαστε και στη Σουηδία των κορονοϊών, κόσμο ο οποίος γυμνάζεται σε ηλικία 60 χρονών, γυμνάζεται, όχι physically active, κάνει προπόνηση γυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα, 50-60 έξτρα. Το physical activity τους, δηλαδή τα 10.000 βήματα την μέρα, ναι, το ναι, πόσο ναι, περπατούν ναι. κτλ. Εμένα και ενδιαφέρει παραπάνω σαν γυμναστή. Ήμουν και εγώ το αγωνιστικό αθλητισμό. Βλέπω Ολυμπιακούς, απολαμβάνω το πολλά εντυπωσιακά κοινά που καταφέρνει να κάνει ο ελίτ αθλητής. Γι' αυτό πληρώνονται τόσα λεφτά, γι' αυτό εντιαμε. Εν τα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Εμένα εμπνέει με. Εμπνέει τη άσκηση. Εμπνέει όμως τον πολίτη να πάει να κινηθεί ή έχουμε τον να ένα παθητικό. Καταναλωτή αθλητισμού. Τον πολίτη που. Το θαυμάζει και ναι, που είναι ανοίξει την τηλεόραση, λέει εντάξει. Τον πολίτη που είναι ενήλικα, ίσω όχι, αλλά το παιδί ναι, το παιδί μπορεί. Και αυτό που είναι το ωφέλη που λαλεί, εγώ τα πολλά σημαντικά ωφέλη του να κάνει έναν άθλημα, θεωρώ τον ανταγωνισμό, τον υγιή ανταγωνισμό. Ναι. Ότι εκείνοι που ήταν αθλητέ και ζήσαν το τούτο, όταν γίνουν ενήλικε και στη ζωή του και στη δουλειά του κλπ. Που αλλά στο ρεύμα είναι μια εργαλειοθήκη. Την οποία κουβαλάς στην υπόλοιπη σου ζωή. Εφόσον να ανταγωνιστείς, να χάσεις. Πολλά σημαντικά εφόδια. Ξεκινούν όλα από το βάλω στόχους. Είσαι επαγγελματίας, οποιοδήποτε επαγγελματίας. Να πρέπει να δεις πού θέλεις να πάει. Άρα βάλεις τους στόχους σου. Πέτα, αντιλαμβάνεσαι ότι για να πάει τσαμέ θέλει δουλειά. Προπόνηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα ευθεία γραμμή. Ένα έχει καμπανεβάσματα, ένα έχει μια καλή χρονιά, ένα τραυματιστεί όπω τον αθλητισμό. Και πάει λέγοντας, παραδίδεσαι ή προχωράς. Ο αθλητής συνήθως δεν παραδίδεται. Πάει παρακάτω. Άρα, έχει πολλά καλά αν έβρεις ανθρώπους να σου μεταφέρουν το παιδαγωγικό μήνυμα. Εγώ λέω, μιλώ από προσωπική εμπειρία, είχα καλούς προπονητές. Παιδαγωγούς προπονητές. Δεν ήταν μόνο performance, νίκες κτλ. Είχαμε προπονητές οι οποίοι απαιτούσαν από εμάς να νικούμε, καλλιεργούσαν νικητές, ναι. Αλλά καλλιεργούσαν νικητές στη ζωή. Έχεις ευθύνη. Πρέπει να λαμβάνεις τις ευθύνες των πράξεων σου. Μπράσε την πέρυσι. Έρχεσαι προπόνηση και βάλεις το διάστο 100% της προπόνησης να παίξεις. Έρχεσαι, μην περιμένεις να παίξεις επειδή είσαι πιο αγιός. Στη φάση που είμαστε με τον Λαμπούα, νομίζω το ιδανικό είναι και ο Αντώνης. Όποιος που μας ήταν στη θέση του να πάρει αποφάσεις, θα πήγαινε προς το μαζικό αθλητισμό, ναι, τη δημιουργία κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή στη φάση έχουμε το ανάγκη, ρε φίλε, στην Κύπρο. Δεν έχουμε τις βάσεις για να υποκινητικότητα. Και είμαστε υποκινητικοί. Είναι 9 μήνες ήλιο και την πεζογή διατροφή που είναι η καλύτερη. Εξιάσαμε. Δεν υπάρχει. Εξιάστε. Ανετρώμε μεσογειακή. Αν ασκούσαμε την μεσογειακή διατροφή, θα ήμασταν μπόμπα. Μα δεν μας αφήνω την ασκήσου. Σαν ότι πάω ιδιαίτερα. Μένω στον τράφι. Τα υφρούς του Μακτώνας. Αφπάς το πιο χάρα γούρου τώρα. Έχει δίκιο νόμο. Δεν σκεφτείτε ρόμποτ έτσι. Αλλά επειδή είμαι γόνιος. Αλλά μάλλον έτσι που είναι το πράγμα. Με βιασύνη περνώ, πιάνω κροασά. Και γονείς δουλεύκουν. Μπίχτουρον μπέρκερ. Δουλειές πολλές να φτιάχνουν για να φτιάχνουν που πάνω έξοδα πολλά. Και αν δεν το έχουν δει στην κουλτούρα του. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικώς είναι και άδικο. Αλλά εντάξει, το πράγμα μακροχρόνια επηρεάζει πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, Κοτσά, κλείσουμε. Ναι, κλείσουμε. Δεν θα λέγε, αλλά μόνος του. Κρυφτήκε ρε. Πελά ρε. Να μου κάνουν ρε στην Κερκύρα. Ναι ρε. Αφού είναι έτσι που πάει. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν Κώστα, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να ξέρεις ότι είσαι πηγή έμπνευσης για πολλούς που είμαστε. Ελπίζω να προσφέρω κάτι και εγώ. Και τώρα είναι να προσφέρεις. Και αφαιρετές από το δημόσιο μένα, αλλά δεν σημαίνει και τέτοιος είναι η ζωή. Να πω Κύπρα, αλλά μην είμαι η έννοια. Ναι. Θα μου περάσει το πράγμα. Έχω ανησυχία, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, τα οποία στο μυαλό μου είναι εύκολα και γλίωρα και γίνονται. Δυσκολευκόμαστε να τα κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι όπως θεωρώ τα πράγματα που κάνεις, πρέπει να συνεχίσεις να τα κάνεις, ίσως που άλλο εμπόστο.
Όχι, να σου πω κάτι. Θέλω αν μπορέσω να συνεχίσω. Ναι, να. Νιώθω την πρώτη φορά που. Κωστά, να σου πω κάτι. Όσοι σε γνώρισαν με την επαγγελματική σου ιδιότητα, να σε ζήτησαν ότι εμπρεστήκαν. Σίγουρα πολλά πράγματα που γίνανε που κάμνει, επεράσαν και μάνα του. Χρησιμότητα σαν άνθρωπο έχει, και σαν επαγγελματία, ακόμα και τώρα που έφυγε. Απλά για μένα απλά έφυγε από σχολεία. Εκείνο που θέλει να σε εκμεταλλευτεί με την καλή εννοία, ξέρει που να σε βρει. Και η νέα γενιά γυμναστών, του τον πιστοποιώ σου το, γιατί έχω τριβεί 5 χρόνια τώρα μόνο κλάδο. Θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα. Ευαρεθήκαμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει. Τα πράγματα για μένα είναι ακόμα τα ίδια όπως την δεκαετία του 80 μου μαθητής. Δεν άλλαξε κάτι. Αν δεν το κάνουμε εμείς τώρα, θα γίνει ποτέ. Και κινδυνεύουμε γιατί οι επόμενες δεκαετίες είναι δεκαετίες αυξημένης τεχνολογίας. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα τώρα, κοιτάζοντας λίγο πιο μπροστά για το μέλλον. Χτυπάμε στην πόρτα η τεχνολογία. Ναι, είναι καλή τεχνολογία. Απλά να χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ καλό εργαλείο. Αλλά να. Σωστό τρόπο. Μπορούμε να, πούμε, να δούμε το τάπλετ του Μιτσί, επειδή βαρκόμαστε να τον περπατήσουμε. Κατάλαβε. Είναι καλό το τάπλετ, να μάθει πράγματα, αλλά πρέπει να είναι και ώρες του της άσκησης. Με την ώρα του. Ναι. Τηλέφωνα, κρατούν τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο. Εμείς στο Πανεπιστήμιο κάναμε μια και ερευνές για το πώς το πράγμα μπορεί να είναι εργαλείο. Challenges, παιχνίδια. Μπορεί να είναι εργαλείο, ναι. Αλλά η κατάχρηση φέρνει άλλα αποτελέσματα. Είναι με ούλα το ίδιο πράγμα. Με ούλα το ίδιο πράγμα. Είναι με ούλα το ίδιο πράγμα. Η χρήση είναι καλή, η κατάχρηση είναι κακή. Ακριβώς. Οπότε τούτο μπορεί να έχει ο ρόλο του. Φτάνει να μείνει κολλημένος όλη μέρα πάνω του. Θα το εκμεταλλευτεί σωστά. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Χάρηκα πολύ μαζί σας. Μεγάλο σοβάκι μου. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά. Είναι να πάνε. Είναι να πάνε. Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.